καλησπέρα σας. Επιστροφή στα αντιδογματικά. Πολύ πιο σύντομα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στη τελευταία μας εκπομπή. Γιώργος Γιαγκίδης, Γιώργος Χατζηπαρασκευάς. Και έχουμε και την επιστροφή Τάσος Σουρελίδης με τα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα. Πολλά πράγματα συμβαίνουν. Παρακολουθούσα τα πράγματα όσο ήμουν Ρωσία. Μπορώ να πω ότι τα άφησα σίγουρα καλύτερα από ό,τι τα βρήκα. Και σίγουρα κάθε χθες και καλύτερο από το αύριο, δυστυχώς. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Θα μας κάνεις κάποια στιγμή και μια αναφορά γιατί είδες εκεί πέρα που πήγες. Σίγουρα. Σήμερα να σας περιγράψουμε λίγο ποια θα είναι η θεματολογία μας. Θα μιλήσουμε για την υπόθεση με τα αρχαία ως προς το μετρό Θεσσαλονίκης, που πραγματικά έγινε κάτι απίστευτο. Θα σας το περιγράψουμε στη συνέχεια. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις με το Brexit. Και έχουμε να σας πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το μετρό Θεσσαλονίκης η εικόνα που δίνεται είναι τραγελαφική, αυτό που περνάνε τα ΜΜΕ προς τα έξω, διότι προσπαθούν να μας δείξουν πώς εν τέλει μπορεί να είναι και ένα λαϊκίστικο αίτημα το να μην αποσπαστούν. Δηλαδή αρχίζει και υπάρχει μια τάση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, ότι αυτή η κυβέρνηση με στην κανονικότητά της προσπαθεί, ξέρετε, μέχρι και το μαύρο να μας το πει ότι είναι άσπρο. Ναι, είναι θα πω κάτι που νομίζω μπορεί να το δείξει, να δείξει εντελώς τι συμβαίνει σε αυτήν την υπόθεση. Είναι σαν ουσιαστικά να παίρνουμε τον Παρθενώνα ολόκληρο και να το μεταφέρουμε κάπου αλλού. Και στη Θεσσαλονίκη όμως είναι κάτι ακόμα χειρότερο, γιατί δεν θα πάρουν απλά το Παρθενώνα, ας πούμε, θα τον κόψουν στη μέση και θα μεταφέρουν ένα κομμάτι του αλλού. Γιατί αυτό θα γίνει εδώ με τα αρχαία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ακριβώς. Πριν πούμε αυτό, εγώ θα ήθελα να το πάω πάνω λίγο αλλού τη συζήτηση, να κάνουμε ένα σχολιασμό για αυτά, για την αστυνομική καταστολή. Βασικά και των τελευταίων ημερών, από τότε που βγήκε η νέα κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και πήγε ο Χρυσοχοίδης υπουργός. Έχεις απόλυτο δίκιο. Που νομίζω πηγαίνουμε πλέον σε σκηνές, η δικιά μας γενιά σίγουρα δεν είχε δει. Οργουελίνες. Ναι, θα το πούμε ξεκάθαρα. Χούντα θυμίζουν πλέον αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά αυτό που έγινε χθες. Το διάβαζα και λέω, εντάξει, μάλλον κάτι δεν κατάλαβα καλά. Για την κοπέλα στην Αθηνά. Όχι, για την κατάληψη. Α, ναι, 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 αυτό με την κατάληψη. Που πήγαν τα ΕΚΑΠ στο. Ναι, που μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής, νομίζω, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο, γιατί πήγαν στη ταράτσα μετά, που είναι δημόσιος χώρος. Ναι. Απίστευτο. Που οι άνθρωποι ξυλοφορτωθήκανε, να το πούμε λίγο το περιστατικό για όποιον δεν ξέρει. Πήγαν τα ΕΚΑΜ να αδειάσουν, να το πούμε έτσι, μια κατάληψη στο Κουκάκι. Και για να μπουν στο χώρο που ήταν η κατάληψη, περάσαν από ένα σπίτι ιδιότητα, με μια κατοικία τέλος πάντων, στην οποία ζούσε μια τετραμελής οικογένεια. Και επειδή οι άνθρωποι ζητήσανε το απλό, έχετε ένταλμα ρε παιδιά, τους ξενοφορτώσανε. Ναι. Τους ξενοφορτώσανε, τα δυο παιδιά και τον πατέρα, τη μητέρα την δέσανε και τη βάλανε κουκούλα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα. Λες και μπήκε η αντιτρομοκρατική, δηλαδή. Μα μην ξεχνάμε ότι πέρασε καινούριος νόμος για το τι θεωρείται τρομοκρατία και τι όχι. Ναι. Και αυτό πέρασε όπως και πλειάδα καταστάσεων στη Ζούλα. Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά ευθύνεται αυτό που λέμε η κοντή μνήμη του Έλληνα. Διότι δεν μαθαίνουμε. Σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη χώρα ξεχνάμε τι σημαίνει δεξιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάθε γενιά έρχεται αντιμέτωπη με την. Ας πούμε, αυτό ξεφεύγει πλέον από το δεξιά. Δηλαδή, μιλάμε για έναν ρεμπασισμό απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Δηλαδή, σαν να λέει. Ξέραμε ότι Μπουχού και επί Πασόκ, επάνω κάτω μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, μωρέ. Απλά θεωρητικά με ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσανε. Που εγώ βέβαια να πω την αλήθεια, σε πολλά θέματα δεν είδα διαφορά. Δηλαδή, όποτε είχαμε την έκθεση, ναι, πάλι ναι. Το κέντρο της πόλης ήταν αστακός, έτσι. Εννοείται, όχι, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ απλά προστάτευε περισσότερο, θα πω, την πολιτεία και την κατοχή που εξυπηρετούσε. Ναι. Αλλά απλά άφηνε τους πολίτες ελεύθερους, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήταν και μια αριστερή κυβέρνηση. Έπρεπε να κρατήσει και κάποια βιτρίνα. Αυτό. Και το αστείο είναι αυτό, ότι εν τέλει ο Μητσοτάκης. Όσο αστείο και να φαίνεται, κάνει αυτά που έλεγε όντως προεκλογικά ότι θα κάνει. Δηλαδή, αυτό ζούμε, μην το ξεχνάμε. Ζούμε περισσότερη αστυνόμευση. Κάποια τα κάνει, ναι. Ζούμε
περισσότερη αστυνομία. Θέλει να φέρει ασφάλεια και κάτι με το νου του, αυτό είναι η ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε. Το πώς εννοούμε εμείς την ασφάλεια. Το πώς την εννοούν την ασφάλεια τα κριτικά μας χωριά. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση γι' αυτό σε λίγο. Δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια που έχει στο μυαλό της η πολιτεία προφανώς. Ξέρετε, ούτε ο στρατός έχει την ασφάλεια που θεωρούμε εμείς ότι έχει ο στρατός και ούτω καθεξής. Εσύ θα το ξέρεις και καλύτερα σαν στρατιώτης βασικά, αυτή τη στιγμή που είσαι σε... Και επίσης το ακόμα χειρότερο, γιατί δεν σταμάτησε εκεί, βγήκανε τα μέσα και θέλανε να πείσουν ότι ο πατέρας και τα παιδιά τα είχαν καλά με τους καταληψίες. Και γι' αυτό τις φάγανε που... Εντάξει, δεν το συζητάω ότι σαν επιχείρημα είναι αστείο, γιατί ακόμα και καλά να τα είχαμε τους καταληψίες. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι πρέπει να τους ξεροφορτώσουν? Συμφωνώ. Δηλαδή έχουμε χάσει κάθε λογική πλέον. Δηλαδή και στο φινάλε έλεγαν κατάληψη κάνε, παιδί. Δεν σκότωναν ανθρώπους. Δεν τα ρηχεύανε ανθρώπους. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή. Και αυτό το κλίμα που λες, Γιώργο, δημιουργείται και εκ του διαδικτύου. Γιατί, για να το περιγράψω αυτό καλύτερα, άμα δείτε τα σχόλια από πολλά τρολ του Twitter, που το Twitter ειδικά στην Ελλάδα είναι τίγκα στα τρολς, δεν υπάρχει σε μεγάλο βαθμό λογαριασμοί οι οποίοι έχουν με πόνημα. Αυτό είναι το θέμα. Και δημιουργούν ένα κλίμα ότι αυτή η οικογένεια, επειδή λέει ο πατέρας και η μητέρα βρισκόντουσαν το πρωί που έγινε η έφοδος στο σπίτι, λέει ο άλλος... Γιατί ήταν στο σπίτι τέτοια ώρα και δεν εργαζόντουσαν? Ναι, ναι, τα παίρνανε με αυτούς ή ήταν μπαχαλέοι. Και βγήκε, για να καταλάβω, γιατί εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε πράγματα που δεν πιστεύαμε και από την καλή έννοια και από την κακή. Δηλαδή, όταν βγαίνει τώρα δημοσιογράφος της Καθημερινής και δηλώνει, παιδιά, την οικογένεια την ήξερα, τους ξέρω τους ανθρώπους, είναι γνωστοί μου. Τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με την κατάληψη. Ο πατέρας δεξιών φρονημάτων είναι οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι πλέον και δημοκράτες που είναι, μπορεί να είναι δεξιός, αλλά που είναι δημοκράτες. Όπως το 50. Όπως το 50. Ναι, σου λέει δεν γίνεται αυτά να τα λέμε. Που και στους κεντρώους με την φιλικό κράτος τους μεταχειριζόντουσαν λες και ήταν. Κομμουνιστές. Ναι, ναι. Και τους στέλναν και αυτούς. Εγώ πιστεύω και με αυτά που έχω δει και με αυτά που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, τα οποία δεν είναι βέβαια πολλά, αλλά σίγουρα δίνουν μια καλή άποψη για το που πάει το πράγμα, είναι μια πρόβα generale εν ώψη της νέας χρονιάς για το πώς θα συμπεριφέρονται κυριολεκτικά στο άψες βίσε η αστυνομία και όλες οι ειδικές μονάδες που έχουν δημιουργηθεί μετά τον ερχομό του Χρυσοχοΐδη για τις ερχόμενες εξώσεις από τα σπίτια των ελληνικών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι αυτό ήταν για να γίνει και αυτό να ενταχθεί, να ενσωματωθεί στην κανονικότητα. Ακριβώς. Να γίνει συνήθεια η τρομοκρατία, και ότι δεν θα σηκώνεις κεφάλι γιατί θα τις φας. Ακριβώς. Πρέπει να γίνει συνήθεια. Και βγαίνει και ο Άδωνης, μας τα έχει πει αρκετές φορές, αλλά τα επαναλαμβάνει, ότι έχουμε την πιο χαλαρή αστυνομία της Δύσης. Γιατί έχει πει πολλές φορές ότι είναι υπέρ το να έχουμε πλαστικές σφαίρες και τα συναυτό, και βλέπουμε πού θέλει να το πάει. Οι άνθρωποι διψάνε για αίμα, δηλαδή φαίνεται. Ναι, αυτοί κοιτάνε τη Δύση, παίρνουν τα χειρότερα και ό,τι θετικό υπάρχει, αν υπάρχει, δεν το υιοθετούν. Γιατί τους έχουμε όλα τη Δύση σε όλα τα χρόνια. Αφού το είπε η Ευρώπη, απολύτως εμείς εδώ είμαστε και Ευρωπαίοι. Δυστυχώς, Ευρωπαίοι θα έλεγα τώρα τι είμαστε. Ωστόσο, δηλαδή, άμα θεωρούμε πρότυπο τη Γαλλία που με τα κίτρινα χιλέκα είχαν πάρει τους μαθητές, θυμάστε την εικόνα αυτή που έκανε το γύρο διαδικτύου και είχαμε σοκαριστεί, που κοιτούσαν όλοι τους δίχως τα γόνατα με τα χέρια πίσω. Και άτομα σε αμαξίδιο είχαν πλακώσει εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Υπάρχουν άπειρα βίντεο. Καλά, παιδιά, και στο Σύνταγμα το κάναν τώρα. Mm-hmm. Τι συζητάμε. Και να κάνω μια μικρή παρέμφεση για κάτι που πριν, Γιώργο, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε πολλά γεγονότα με τα ΜΑΤ. Είχαμε βέβαια, απλά τα ξεχνάμε. Βέβαια, όχι τόσο εκτεταμένο όπως έχουμε τώρα με την κυβέρνηση της νέας δικτατορίας. Θέλω να πω, νέα δικτατορία, όχι νέα δημοκρατία. Για να θυμηθούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 το περιστατικό στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τον πρώην δήμαρχο Κεσαριανής, Φανάση Μπαρτζόκα, ο άνθρωπος παραλίγο να πεθάνει. Επειδή έγινε ρήψη σε κλειστό χώρο στο Ειρηνοδικείο εκεί πέρα, καπνογόνων. Που καπνογόνο εδώ σε ανοιχτό χώρο, άμα την επόμενη μέρα που έχει πέσει, δηλαδή τη χθεσινή, άμα πας την επόμενη μέρα πάλι που μπορείς να αναπνεύσεις, σου ζουν τα μάτια σου. Φανταστείτε τι έγινε εκεί που το ρίξανε σε κλειστό χώρο. Και ο άνθρωπος βγήκε διασωληνωμένος. Και άλλοι πολλοί άνθρωποι είχαν τεράστια προβλήματα.
Γι' αυτό πάει η άμμου θέση είναι ότι όποια μνημονιακή κυβέρνηση έρχεται θα κάνει περίπου τα ίδια. Απλά τώρα η Νέα Δημοκρατία, έλεο δεξιάς και καλά, πρέπει να έχει έτσι μια πιο συντηρητική κατεύθυνση σε κάποια θέματα. Για μένα είναι δυστυχώς, γιατί το, τουλάχιστον από την αίσθηση που έχω εγώ από την κοινωνία, είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω ότι οι προηγούμενοι ήταν καλύτεροι. Άμα φτάσουμε πάλι εκεί. Γιατί εγώ αυτό βλέπω. Ένας παύλος κύκλος. Είδατε εσείς που ψηφίσατε Μητσοτάκη. Να τι κάνει. Γιατί, δηλαδή αθωώνουμε το πριν. Ναι. Αυτό είναι το απίστευτο που πάει να γίνει. Δυστυχώς. Και εκεί για μένα είναι το ζήτημα δυνάμεων σαν το ΕΠΑΜ. Δημοκρατικών πατριωτικών δυνάμεων να καταφέρουν να συσπηρωθούν για να δώσουν έναν άλλο πόλο έκφραση στον κόσμο. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει και εναλλακτική. Δεν είναι μόνο. Ακριβώς. Όπως έχει πει και για να συναγωνιστείς ότι να ψηφίζεις μόνο από τον κουβά, από ό,τι σου δείχνει τηλεόραση. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Απλά να ανοίξουμε τα ματάκια μας. Αυτό ακριβώς. Και όποια δύναμη θεωρείται αντικατοχική, πατριωτική, δημοκρατική και δεν μπαίνει σε διάλογο περί συσπήρωσης, πρέπει εν καιρό να λογοδοτήσει στο λαό. Πρέπει να λογοδοτήσει. Όποια και να είναι αυτή, είτε αριστερά απευθύνεται είτε δεξιά, πρέπει να έχει ευθύνες. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι εθνικοαπελευθερωτικός, ό,τι και να λένε. Οικονομική κατοχή έχουμε, έχουμε. Πολιτική κατοχή έχουμε, έχουμε. Αν δεν μας δώσουν άδεια, πώς θα κάνουμε τίποτα. Για την οικονομία χρειάζεται να το εξηγήσω. Στρατιωτική κατοχή έχουμε, έρχεται. Το ΝΑΤΟ έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι και οι Ισραηλινές βάσεις φυτρώνουν σε όλη την Ελλάδα. Βάσεις ντρόουν στο ένα το άλλο. Έρχεται και στρατιωτική κατοχή. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει. Ναι. Ο Μάχος δεν βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε τον Βελόπουλο ναι. να μιλάει, σας τα έλεγα για την ΑΟΣ εγώ το 2011. Και η ΑΟΣ είναι το πρόβλημα. Ναι, κάθομαι και σκέφτομαι. Ακούμε πλέον για απίστευτα πράγματα, τα οποία περνάει στον τούκο. Δηλαδή δεν ξέρω, ο κόσμος είναι σε. Όχι, έχουμε, όχι, όχι. Μιλάμε για συνδιαχείριση του Αιγαίου, πέφτουν αυτά στο τραπέζι. Γιώργο. Και δεν κουνιέται φίλο. Το είπαν κυβερνητικά στελέχη. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε. Ότι ζει ο μέσος Έλληνας. Βασικά, όταν λέμε μέσος Έλληνας, ρε παιδιά, επειδή και αυτό είναι παροχημένο, ζει όλη η κοινωνία. Πρακτικά, ένα μεσαίωνα. Ένα μεσαίωνα κυρίως πολιτιστικό, το οποίο έχει εξελιχθεί, το οποίο έχει εξελιχθεί σε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σήμερα. Διότι υπάρχουν χώρες, και το σκέφτομαι τώρα που γύρισα από τη Ρωσία πρόσφατα και ήμουν ένα μήνα, ότι άνθρωποι, κοινωνίες ολόκληρες με πολλά λιγότερα καπιταλιστικά αγαθά και παροχές από αυτές που εμείς θεωρούμε ακόμα και τώρα δεδομένες, έχουν κάποια κοινωνικά κεκτημένα που είναι αδιανόητα αυτή τη στιγμή για μας εδώ πέρα, το οποίο συμβαίνει μόνο και μόνο για ένα λόγο, γιατί κρατάνε κάποια κοινωνική συνοχή και κάποιες σταθερές αξίες ως δεδομένες, και όταν εννοώ ως δεδομένες τις εφαρμόζουν καθημερινά στη ζωή τους. Mm-hmm. Είναι πολύ εμφανές. Και αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι όντως τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν ξέρω αυτό το PASOK DNA, δεν ξέρω ακριβώς τι ευθύνεται, αλλά έχουμε γίνει ιδιώτες με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Mm-hmm. Έχουμε γίνει ιδιώτες και ιδιωτεύουμε όλοι κάθε μέρα. Και καιρό έχουμε γίνει. Ναι, συγγνώμη, θα έλεγα εδώ και μια δεκαπενταετία. Εδώ, από τη μεταπολίτευση και μετά θα έλεγα. Όχι, όχι, από τη Χούντα ίσως. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, κυρίως από το ευρώ και μετά. Το ευρώ και μετά. Που το μυαλό εκεί πέρα σάλεψε ξαφνικά, γιατί πρέπει να καταλάβετε. Εκεί έγινε μαζική επίθεση. Εκεί έγινε μαζική επίθεση στο πνεύμα και στη. Εκεί νομίζω φάνηκε, θα σου. Άμα είχε το. Εκεί φάνηκε, άρχισε να δουλεύετε από. Καιρό, καλά, σίγουρα. Απλά εκεί άρχισε να φαίνεται, βασικά άρχισε να φαίνεται στη γενιά που έφυγε και στη γενιά που ερχόταν. Ναι. Ακριβώς. Αν είχε τον κάθε κόλπο. Στου αγώνες μετά με τέτοια, έκανε τον πάμπ. Και τρανό παράδειγμα είναι περσόνες όπως ο Κωστόπουλος που είχαν 150.000 περιοδικά και βομβάρβιζε. Ακριβώς αυτό. Μας βομβάρβιζε συνεχώς με τέτοιες πληροφορίες και αυτό το στυλ της ζωής, το εντελώς φαύλο. Ο κάθε Κωστόπουλος και ήταν άπειροι, δεν ήταν μόνο ένας. Με νήτρο το ένα τ' άλλο, μας περνάνε αυτό το κόνσεπτ του βλαχοευρωπαίου, εγώ θα τον πω. Να μας ενδιαφέρει μόνο το φως, η λάμψη και το εσωτερικό να είναι εντελώς άδειο. Μια ζωή του φαίνεται εντελώς. Μα για να υπάρχουν ακόμα τέτοιες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Κάποιοι υπάρχουν ακόμα. Όπως με τον Λιάγκα που διακομωδήσαν τον περιστατικό με το φοιτητή στη Θεσσαλονίκη που. Πώς να το πω τώρα, που εκτονώθηκε κατά μιας φοιτήτρια σεξουαλικά και κάνανε αναπαράσταση live. Βέβαια φάγανε γερή καμπάνα, αλλά αυτή η καμπάνα των 150.000 ευρώ. Γερή για μένα δεν είναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξανεμφανιστεί. Διαβίω αποκλεισμός. Από παντού. Δεν πρέπει να έχει δημόσιο λόγο.
Ναι, πραγματικά και στην τηλεόραση αυτό που σε χαίρομαι πιο πολύ από όλα, παιδιά, είναι αυτές οι εκπομπές γκαλά με τις συνεντεύξεις που πάει ο ένας και ο άλλος και όλοι ζήτησαν να ρωτάνε, είσαι τέλειος. Εσύ φίλε, είσαι πιο τέλειος. Ναι. Σ' αγαπώ. Δεν σ' έχω δει ποτέ, αλλά σ' αγαπώ. Δεν μπορώ άλλο με αυτές τις εκπομπές. Πραγματικά τρελαίνομαι. Και αυτό που είπε Στάσο πριν, θέλω να το σχολιάσω, έχει απόλυτο δίκιο ότι έχουμε μεσαίωνα. Παρατηρούσα κάποια σύντομα μαθήματα φιλοσοφίας. Και αυτό που ακούστηκε από κάποιους μαθητές εκεί πέρα, ότι αυτή τη στιγμή περνάμε ένα νέο μεσαίωνα. Και αυτό για να το δικαιολογήσουν, είπαν ότι πριν από 100 χρόνια, πριν από 80 χρόνια, είχαμε έναν Νίτσε, έναν Κάφκα, έναν Καμί, έναν Όρουελ, έναν Καζαντζάκη, Σεφέρ. Είχαμε πάρα πολλούς. Που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με κάποια μικρά χρονικά διαστήματα αποκλεισμού μεταξύ τους, ήταν περίπου στον ίδιο καιρό. Εδώ και 20-30 χρόνια δεν έχουμε τίποτα. Ζούμε με τα ερείπια του παλιού πολιτισμού και σε αυτά τα ερείπια, όπως γίνεται πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα αρχαία μας που θα τα καταστρέψουν, θέλουν να βάλουν από πάνω το δικό τους κόσμο. Να πατήσουν δηλαδή πάνω στον αρχαίο κόσμο ή στον παλαιότερο και να χτίσουν ένα δικό τους φρικιαστικό κόσμο. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, και αν ήμασταν, ας πούμε, 50 ή 70 χρόνια πριν και μάθαινε ο λαός της Θεσσαλονίκης πως υπάρχει ακριβώς από κάτω του μία ολόκληρη πόλη χτισμένη από τα αρχαία χρόνια. Οι αρχαιολόγοι της χαρακτηρίζουν. Ο κόσμος ο ίδιος πήγαινε και τα έσκαβε, και αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι των πολυκατοικιών ακριβώς πάνω από τα αρχαία δεν κατεβαίνουν καν κάτω. Οι αρχαιολόγοι χαρακτηρίζουν αυτό που λέτε ως Πομπεία της Ελλάδος. Ακριβώς, θεωρούν ότι είναι το νούμερο ένα και γύρω στην Κολόμβου με αντιγονιδών θεωρούν ότι είναι το κέντρο όλου αυτού του κτίσματος, ότι αυτή η καμάρα τελειώνει κάπου εκεί πέρα, το οποίο σημαίνει πως δεν το λένε τυχαία οι άνθρωποι, γιατί και το μέτρο πάει προς τα εκεί. Και ας μη χαρακτηρίσετε και ο συνωμοσιολόγος, αλλά με όλα αυτά που βλέπουμε, ποιος μπορεί να μας πείσει και να μας εγγυηθεί ότι δεν έχουν βρεθεί ήδη όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται το μετρό και προσπαθούν με όλη αυτή τη δίμευση της περιουσίας της χώρας να μπορέσουν να κρατήσουν το ίδιο πράγμα και για τον τύμβο της ή να τα δώσουν από εδώ και από εκεί. Όπως ο Μητσοτάκης που ήταν αρχαιοκάπηλος. Που ξέρουμε ότι δεν έχουν φύγει ήδη πράγματα. Ας το υγειάτε, ο Μητσοτάκης είχε εκατοντάδες κλοπημαία που μας είπε μετά ότι τα είχε επειδή του τα δώσανε, δεν ήξερε και τα προφύλαξε. Πρώτον, και ευχαριστώ δηλαδή που ρίμαξε όλο το Ηράκλειο. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα και ο Βασιλεύς μας έλεγε ότι εγώ ήρθα στη χώρα απλά για να βοηθήσω. Αν θέλετε, δεν είμαι εδώ για να κυβερνήσω. Καταλάβατε τώρα, εντάξει, καθένα. Τουλάχιστον αυτή τη σπορά των Βασιλιάδων την ξεριζώσαμε πάλι καλά. Αν και υπάρχουν ακόμα και σε αυτού υπάρχουν νοσταλγοί. Ναι, απίστευτο. Αυτό το ίδιο με τη Χούντα, εντάξει, τώρα πώς ξεχάσαμε έτσι. Δηλαδή, αφού κατάφερε ένας ολόκληρος λαός να δει ακόμα και το ζήτημα της δημοκρατίας οπαδικά. Δηλαδή ότι αυτός που μισεί τον δημοκράτη απαραίτητα θα πάει στο οπαδικό μοτίβο, οπότε θα γίνει χουντικός εισαγωγικά και θα υποστηρίζει αυτό, δείχνει από μόνο του ότι το πρόβλημα έγκυται στη μεθοδολογία της σκέψης και της νοοτροπίας της κοινωνίας μας. Ήδη δηλαδή βρισκόμαστε ένα βήμα παραπέρα, έχει γίνει ζημιά, δεν είναι καν το περιεχόμενο ή αυτά που συμβαίνουν πλέον, έχει πάει η κατάσταση στο προχώρητο, διότι δεν υπάρχουν υγιείς μηχανές παραγωγής σκέψης που είμαστε ο καθένας μας δηλαδή. Αυτό είναι το πρόβλημα, θεωρώ ότι είναι σε ένα πιο πρωτογενές επίπεδο, το οποίο όχι μόνο δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε πλήρως, αλλά πιστεύω ότι δυστυχώς είμαστε στην αρχή του, διότι κυριολεκτικά κάθε γενιά και χειρότερα. Να. Από άποψη ημιμάθειας, από άποψη μηδενικού γνωστικού αντικειμένου ως προς τα πρακτικά ζητήματα. Εκπαιδευόμαστε σε ένα συγκεκριμένο τομέα και σε όλους τους άλλους τομείς έχουμε μαύρο σκοτάδι. Οι παλιότεροι άνθρωποι ήταν πανεπιστήμονες και εμείς πλέον είμαστε επιστήμονες. Ξέρω ο καθένας το τομέα του, αλλά σε κάτι άλλο δεν έχει ιδέα. Ο καθένας, άμα μιλήσει για τη δουλειά του έχοντας κάποιο πτυχίο, ξέρει πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ. Αλλά σε άλλους τομείς, περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μαύρο μεσάνυχτα στην Ελλάδα συγκεκριμένα. Δηλαδή, εγώ ψάχνω, παιδιά, ψάχνω ανθρώπους που έλεγε και ο Διογέννης, νομίζω, στο Πιθάρι. Ψάχνω ανθρώπους. Θέλω να μιλήσω για κάποιον άνθρωπο για τέχνες, για ποιήση, για ταινίες, για οτιδήποτε. Όχι για τρελά θέματα. Δεν είμαι κι εγώ κάποιος φοβερός γνώστης των πραγμάτων. Θέλω να μιλήσω για κάποια τέτοια θέματα. Και πέρα από ποδόσφαιρο, showbiz κτλ. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ναι, πλέον μιλάμε
Και τώρα αυτό που είπες ειδικά για το ποδόσφαιρο, για τα αθλητικά γενικά, για την μπάλα. Εκεί πέρα, άστο. Όταν βλέπεις άνθρωποι, δηλαδή εδώ, θα μην πω τώρα τη φράση τη γνωστή, όπως χάνεται, δηλαδή η χώρα γύρω σου καταστρέφεται, γίνονται καθημερινά συγκλονιστικά πράγματα. Μία βόρτα να κάνεις στη Μυσική, εκεί που εγώ θυμάμαι όταν εμείς ξεκινήσαμε, η δικιά μας γενιά ξεκίνησε να βγαίνει και να περπατάει, δεν βλέπαμε άστεγο, θα βλέπαμε έναν. Και πλέον βλέπει άλλα 10 μέτρα άστεγο. Και μια κατάσταση πλέον στην πόλη. Και μια βραχμή δεν δίνει κανένα ή δεν ενδιαφέρεται για αυτού του ανθρώπου. Και να, δεν ενδιαφέρεται. Και θεωρούσαμε, για παράδειγμα, τώρα πήραμε το ένα στο άλλο, αλλά και θεωρούσαμε τον Μπουτάρη, τον Νουάου δήμαρχο, κάποιοι, που δεν έκανε τίποτα για αυτού του ανθρώπου. Τίποτα. Όπως έκανε ο Πελετήτης στην Πάτρα. Τίποτα. Το θεωρούσαμε κατάκτηση ότι πήγαμε τον Γεωργόπουλο στον Μπουτάρη, επειδή ο ένα έκλεβε πολύ, ο άλλο έκλεβε καθόλου ή λίγο. Που και αυτό έκανε τα δικά του, άτσα ο παντομή τη ώρα. Και τώρα έχουμε το Ζέρβα, προοδευτική αλλαγή. Είναι πόσες εβδομάδες δεν έχει κάνει αποκλειστικά τίποτα πέρα από το να πηγαίνει σε γκαλά. Με το αστραφτερό του χαμόγελο. Ακριβώς. Και τώρα έρθει η ώρα να πάμε στο πρώτο μας μεγάλο θέμα. Αρχικά να πούμε ότι χαιρετίζουμε τη χθεσινή πρωτοβουλία κίνησης πολιτών Θεσσαλονίκης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Χθεσινή η εκπομπή μας είναι μαγνητοσκοπημένη φυσικά, αλλά για μας ήταν χθες αυτό που συνέβη. Έγινε μια πολύ ζωντανή και πολυπληθής μια μαρτυρία στο κέντρο Θεσσαλονίκης για την προστασία των αρχαίων που πλέον θα τεμαχιστούν για να περάσει το μετρό. Ναι. Αυτό φυσικά γίνεται από τις μεθοδεύσεις της Αττικό Μετρό, που επιθυμεί να περάσει από το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Μουσείων. Που να πούμε τι ωραία τα καταφέραμε. Έτσι, όταν, δηλαδή, αυτή τη στιγμή πέρασε αυτό. Στον δεύτερο γύρο των εκλογών θα ψήφιζες ή το Ζέρβα ή το Ταχιάου. Που είναι Νέα Δημοκρατία και δύο. Αυτό, δηλαδή που ο Ταχιάου είναι διευθύνων σύμβουλο του Αττικό Μετρό αυτή τη στιγμή. Και ο Ζέρβα περνάει αυτά που δεν έχει συμπλοκή. Και τρίτο είχε στον Ορφανό. Άλλος, εντάξει, ορφανώς είναι σε περίπτωση ναι, που ξεφύγει ναι, η κατάσταση ναι, να υπάρχει και το χαρτάκι του ΠΑΟ. Και έχουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψωμιάδι. Μόνο Νέα Δημοκρατία εδώ, τέλος πάντων. Όπως έχουμε πει, παιδιά, εντάξει, από τα χρόνια. Και για μένα το ότι βγήκε ό,τι βγήκε, έχουμε μεγάλη ευθύνη όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις που δεν συσπηρωθήκαν και είχαμε 800 ψηφοδέλτια. Και βγήκαν τέλη και περάσαμε. 21 είμαστε. Δηλαδή για μένα δεν γίνεται να κοιτάμε πάντα μόνο το αποτέλεσμα. 21 είχαμε κάπου εκεί. Μας έπιασαν να διάβασουν παιδιά και για πρώτη φορά η δεξιά μου θυμάμαι ότι έχει νομούς, περιφέρειες, δήμους, κυβέρνηση. Είναι όλα δικά τους. Δεν υπάρχει τίποτα να τους εμποδίσει. Όλους χάρη είναι μπλε. Παιδιά, εδώ πέρα μην ξεχνάμε, από την ΚΕΔΕ πέταξαν έξω για πρώτη φορά στα χρονικά τον Δήμαρχο Σικαίων, τον Δανιλίδη, το Σίμω, ο οποίος ήταν δεδομένο το ότι πάντα θα ήταν μέλος. Μιλάμε πλέον ότι, εντάξει, ο άνθρωπος ταγμένος με το Πασόκ εδώ και χρόνια, αλλά δεν είναι κάποιος ριζοσπάστης. Έχει κάνει όμως κάποια σοβαρή. Εγώ μπορώ να πω ότι όλοι οι νεαπολίτες και οι σικιώτες πάνω κάτω είναι πολύ ευχαριστημένοι και ιδίως οι μεγαλύτερες γενιές, διότι τους προσφέρει αυτά που θέλουν. Απλά για τα σοβαρά θέματα, ΕΒΕ και τα λοιπά, δεν έχει πει κουβέντα. Σίγουρα. Είναι ένας συστημικός, αλλά ναι, είναι καλό σχετικά. Είναι συστημικός στα πλαίσια του ότι έχει αφήσει προφανώς τα κάστρα να περάσουν στο υπερταμείο. Μιλάμε για τόσο επίπεδο συστημικός. Δεν είναι ότι έβγαλε έξω. Ναι. Παιδιά, μην το ξεχνάμε. Δεν λέω ότι ο Δανιλίδης είναι κάποιος επαναστάτης. Έχει τα κάστρα στο δήμο του. Δεν έχουμε φτάσει το τίποτα να κάνουμε. Λέμε δηλαδή, ρε παιδιά, κάντε κάτι. Ναι. Αφού δεν έκλεψες, καλώς είσαι. Ένα σύμβουλο, κάνε κάτι. Δηλαδή, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε πλέον και το χαρτί. Δηλαδή, εμείς, σε εισαγωγικά, αν πούμε ότι είμαστε σε πολύ εισαγωγικά οι υγιείς σκεπτόμενοι πολίτες, το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου σωστό όρο. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι δεν έχουμε πλέον καν το χαρτί της ελπίδας ότι ο στρατός θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο της κοινωνίας. Διότι να θυμηθούμε ότι στην αρχή της κρίσης και των μνημονίων λέγαμε ότι να δείτε ότι ο στρατός ίσως δεν αφήσει το Γεωργάκη να τα κάνει όλα αυτά και ότι ίσως, ξέρετε, επαναφέρουν τα πράγματα. Υπήρχε αυτή η ελπίδα, θέλω να πω, από μια μερίδα πολιτών. Ο στρατός έχει να ενεργοποιηθεί
ιδρυθεί από το Γουδί στην Ελλάδα. Καλά. Μετά εξαγοράστηκε πλήρως. Θα έλεγα μετά τη Χούντα ο στρατός ευνουχίστηκε. Εκεί πέρα, ναι. Μετά τη Χούντα. Γιατί εξεριζώθηκε το χουντικό απόστημα από μέσα του. Ναι, και εξεριζώθηκε το πατριωτικό. Αυτό. Ο στρατός πλέον έχει. Δεν είναι πατριωτικός, ο στρατός είναι εθνικόφρον. Δεν θέλω να γενικεύσω για όλα τα στελέχη, αλλά τουλάχιστον εγώ από τις εμπειρίες που. Τα υψηλά στελέχη είναι το 99,9%. Ελπίδα θα βρεις μόνο σε λοχίες, ναι, σε υπαξιωματικούς. Ναι. Που δεν έχουν να κυνηγήσουν και τη μεγάλη καριέρα. Και βλέπεις ότι έχουν λογική δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό. Εδώ ειδικά Θεσσαλονίκη. Γιατί και αυτό. Λειτουργήμα για μένα είναι αυτό που επιτελεί. Άστε που δεν το βλέπει έτσι. Για μένα προσωπικά. Δεν σου λέει να πάει 3 ώρα να πάω σπίτι. Για μένα προσωπικά. Θα παίξει το κεφάλι του με την πρώτη. Για προσωπικά, ο στρατός είναι το ανώτατο δημόσιο λειτουργήμα. Στον ίδιο βαθμό τώρα μιλάμε για δικαστή, προσωπικά μιλώντας. Και μπορώ να πω ότι επειδή ήμουν πολύ πρόσφατα σε κάτι ακριτικά χωριά στο Πάικο και συνάντησα το εξής τραγελαφικό μπροστά στα μάτια μου, ότι βρισκόμουν τουλάχιστον 15 με 20, ας πω 15 χιλιόμετρα νοτιότερα των συνόρων με τα Σκόπια. Ήμουνα στο Πάικο μεταξύ, ας πούμε, κοντά στη λίμνη Σκρά, να σας δώσω να καταλάβετε έτσι, και είχα είτε δεν είχα καθόλου σήμα στο κινητό, και όταν, παιδιά, άρχισε να πιάνει σήμα το κινητό μου πηγαίνοντας πίσω προς Αξιούπολη, μιλάμε δηλαδή, έπρεπε να κατέβω αρκετά χαμηλά. Μπήκε το κινητό μου αυτόματα στο T-Mobile Macedonia και βρισκόμουν στην εθνική οδό Αξιούπολης Θεσσαλονίκης και το κινητό μου έγραφε T-Mobile Macedonia και όχι μόνο αυτό, τρία λεπτά μετά πέρασα από ένα μέρος που ήταν φραγμένο αρκετά καλά και βλέπω μια ταμπέλα που λέει οικόπεδο στρατηγικής σημασίας. Πρώτη φορά είδα κάτι τέτοιο και μετά ρωτώντας ένα χωριανό από ένα πολύ μικρό χωριό που το περνούσαμε εκείνη τη στιγμή, μου είπε ότι είναι εργοστάσιος παραγωγής βλημάτων για τον ελληνικό στρατό, αλλά είναι εδώ και χρόνια ανενεργό μετά την κρίση. Και κάθισα και σκέφτηκα ότι αυτό τώρα μιλάμε 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα, στη Γευγελή κοντά. Δηλαδή είναι οι πρόποδες του βουνού που κοιτάνε Γευγελή, η ανατολική πλευρά του Πάικου. Και έλεγα ότι σε περίπτωση κάτι να συμβεί, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τους ρώτησα και για το σήμα, υπάρχουν παιδιά χωριά αυτή τη στιγμή στο Πάικο, στον ομό Κυλικής, οι οποίοι είτε δεν έχουν καθόλου σήμα, είτε το σήμα που έχουν 15-20 χιλιόμετρα μέσα στην ελληνική επικράτεια είναι σκοπιανό σήμα. T-Mobile Macedonia. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθούσα να τους πω, παιδιά, πού κάνω μήνυση, κάτι πείτε μου, αυτό τι συμβαίνει εδώ, δηλαδή αν κάτι συμβεί, να πούμε ότι κάποιος να τρέξει σε αυτό το σημείο στρατηγικής σημασίας. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή. Οι πόλεμοι, αυτό που λέμε υβριδικός πόλεμος. Καταλαβαίνουμε ότι 20 χιλιόμετρα μέσα στην ελληνική επικράτεια, μόλις 50 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, άνθρωποι έχουν σκοπιανό σήμα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό συνέβη πριν 3 μέρες. Δεν είναι κάτι που θα το. Αυτό κανείς δεν το έχει αναφέρει που λες. Και αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ακόμα. Και επειδή συζητούσα μαζί τους, κάθε σπίτι εκεί πέρα έχει και από ένα τουφέκι προφανώς και δύο τουφέκια. Αλλά τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το πράγμα μου λέγαν, τι να κάνουμε, πού να πάμε, δεν είναι τα σπίτια μας, δεν είναι η ζωή μας, είμαστε 100 άτομα. Όλοι ευθυνόμαστε, απλά δεν γνωρίζω πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί μιλάμε για όλες αυτές τις θεματολογίες προσωπικά και μου αρέσουν και... πραγματικά και το μετρό είναι αξιομείωτο και η αστυνομοκρατία και όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε κάποια πολύ βασικά πράγματα και εννοώ το ότι δεν ακούσαμε κάποια κίνηση πολιτών από εκείνη την πλευρά, ενώ δεν ακούστηκε κάτι σε κάποια τοπικά νέα ακόμα και στα νέα του Κυλικής. Αυτό δεν υπάρχει, η απόλυτη συσκότηση. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι τόσο εγώ προσωπικά αν δεν πήγαινα δεν θα το ήξερα. Το οποίο σημαίνει ότι πόσα άλλα συμβαίνουν, και προσωπικά πήρα την απόφαση ότι πριν τις γιορτές θα κάνω με το αμάξι όλη τη συνοριογραμμή από Θράκη, από τη Ροδόπη μέχρι το Γράμμο. Μία εβδομάδα θα μου πάρει όσο μου πάρει. Και θέλω γενικά να δω αρκετά πράγματα από όλα μας τα βουνά, από Ροδόπη, από Στριμώνα.
τα πάντα, διότι δεν γνωρίζουμε πλέον τι συμβαίνει στα σύνορά μας σε πρακτικό επίπεδο. Και επειδή και το δικό μου το χωριό είναι ένα κριτικό χωριό, μπορεί κάποια στιγμή να πάω στο σπίτι μου, το οποίο είναι το σπίτι των παππούδων μου που ήρθαν εξεριζωμένοι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και τώρα μιλάμε για συνδιαχείριση Αιγαίου. Και να μην έχω ούτε σήμα να επικοινωνήσω αν δω 50 άτομα να έρχονται με ντουφέκι να μας πάρουν το σπίτι ή το χωριό που είναι πλέον 300 κάτοικοι όλοι και όλοι άνω των 80. Τι συζητάμε και εκεί πέρα, μιλάμε για χωριά παιδιά που είναι σχεδόν ακατοίκητα στο Κλικής και στη Δράμα, γιατί υπάρχει κρίση. Και ποιος μας λέει εμάς ότι μία μέρα δεν θα δούμε ξαφνικά μετά από 10-15 μέρες π.χ. κάποια χωριά γεμάτα αλλοδαπούς. Αλλοδαπούς θα πω, όχι ημεδαπούς, με αυτή την έννοια. Mm. Δεν, κανέναν άλλον χαρακτηρισμό. Και πραγματικά για πρώτη φορά ανατρίχιασα, διότι είχα μια πραγματολογική και εμπειρική συναναστροφή με το θέμα. Διότι έβλεπα με τα μάτια μου για πρώτη φορά μια ταμπέλα, ξαναλέω, που έλεγε σημείο στρατηγικής σημασίας από το στρατό. Μη φωτογραφίζετε και όλα τα γνωστά. Και ήταν κλειστό. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την παρένθεση. Απλά ήθελα να το τονίσω ότι πλέον γίνονται ακόμα πιο κραυγαλαία πράγματα. Και είμαστε όλοι τόσο άπραγοι, θα έλεγα, που είμαστε θυσμένοι. Είμαστε βασικά θυσμένοι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Χατζηδάκης. Έχουμε συνηθίσει το τέρας. Δεν μας κάνει πλέον, ναι, δεν μας κάνει πλέον τίποτα εντύπωση. Και όσο το συνηθίζουμε, το μοιάζουμε. Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το, ναι, το δεύτερο κομμάτι που ο ίδιος το είπε. Θα πω κάτι που είπα και την προηγούμενη φορά. Ο Σούντζε το έχει γράψει στο εγχειρίδιο πολέμου. Ο καλύτερος τρόπος, ο πιο χρήσιμος και ο πιο σπουδαίος στρατηγικά είναι να κατακτήσει μια χώρα χωρίς πόλεμο. Αυτό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται. Σε δεύτερο χρόνο, το Ινστιτούτο του Πλάνκ ορίζει την κατοχή και από οικονομικής άποψης, όταν κατακτήσεις μια χώρα οικονομικά, ασκείς κανονική κατοχή. Και θα πω αυτό που είχε πει και ο Μπρέχτ, τι είναι να ληστέψει μια τράπεζα μπροστά στο να ιδρύσεις μια. Και ο νόνοι το νομίζω. Αυτά τα τρία συνδέονται όλα. Απλά μίλησες για ανθρώπους που, αν ρωτήσεις τον κόσμο, το 90% του δειγματοληπτικού συνόλου δεν θα γνωρίζει. Μπρέχτ, δεξί μπακ στη Βέρντερ Βρέμης. Ακριβώς. Τώρα να πάμε πάλι λίγο στα αρχαία, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδεικτικό για την όλη κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό που γίνεται εδώ για το Μετρό Θεσσαλονίκης, που θέλουν να τα ξεκολλήσουν, να τα μεταφέρουν και να τα ξανακολλήσουν, λες και είναι Λέγκο, γιατί θέλουν να καταστρέψουν οτιδήποτε έχει παράξει αυτός ο πολιτισμός υψηλού επίπεδου. Και πάνω στα ερείπια αυτού του πράγματος, πάνω στα αποκαίδια του, να χτίσουν το δικό του φρικιαστικό κόσμο. Ακούστε τι θέλουν να κάνουν. Και αυτή τη στιγμή αυτό πέρασε από το ΚΑΣ. Το ΚΑΣ παραβίασε την προηγούμενη του απόφαση και με δύο μόλις ψήφους κατά ψήφισε να γίνει ο τεμαχισμός και η αποκόλληση των μνημείων. Και ακούστε τι θα γίνει. Στοχεύουν στην προσωρινή αφαίρεση και επανεγκατάσταση των αρχαιοτήτων, ο οποίος θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυσική κατάσταση των αρχαιοτήτων, καθώς και τη δραστική μείωση της αυθεντικότητας του μνημειακού συνόλου. Γιατί αν έναν κείωνα τον κόψεις και τον ξανακολλήσεις, βέβαια είναι το ίδιο, όλη η αυθεντικότητα του χάνεται. Να πούμε, συγγνώμη, γιατί στον κόσμο που μας ακούει εκτός Θεσσαλονίκης, ότι για όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει ένα ιστορικό, όπως ξέρετε, εντάξει, έχει καταντήσει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Παλιότερα είχε πάρθει απόφαση ότι θα μείνουν οι αρχαιότητες. Ναι, και θα. Δεν θα αποκολληθούν. Και είχε γίνει και μελέτη. Το 2002. Μπράβο, και έχουμε και 2,5 χρόνια εργασιών πάνω σε αυτή την απόφαση. Είχε αρχίσει δηλαδή να υλοποιείται και ξαφνικά έρχεται η νέα διοίκηση, ο νέος δήμαρχος. Κύριος Σταχιάος. Αυτός έχει αναλάβει. Ναι, για την Αττικό Μετρό. Ναι, πρωτοβιορίσουμε, ρε παιδιά. Ο Ζέρβας δεν είπε όμως τίποτα. Ο Ζέρβας. Παίζει στην ίδια ομάδα. Συγγνώμη, ο Ζέρβας για ποιο λόγο. Δεν αντιτίθεται. Μα εννοείται πώς θα πάει. Παίζει στην ίδια ομάδα. Κοιτάει βουλευτικό αξίωμα. Και να πούμε επίσης, για να καταλάβετε και σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει δυστυχώς, όσο και να σας ακούγεται ακραίο, πολλοί κόσμος ψήφισε Ζέρβα γιατί ήταν Παοξής και πολλοί κόσμος ψήφισε Ταχιά γιατί ήταν Αργιανός, για να μην βγει ο Παοξής. Δυστυχώς αυτό είναι πλέον το επίπεδο. Ναι, ναι.
Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής κοινής. Βέβαια, ο Ταχέα δεν τον έκοβε πολύ και ο νους, γιατί είπε ότι είναι ο παδός του Άρη και δυστυχώς γι' αυτόν στη Θεσσαλονίκη περισσότεροι υπαοξίδες. Ναι. Πολύ κακό. Δεν τα μέτρησε. Τουλάχιστον. Επίστευε ότι θα συσπυρώσει και το αντιπάοκ. Στοιχείο, όλο το αντιπάοκ. Ούτε αυτό ξέρει. Ναι, ούτε αυτό ξέρει. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι Ταχέα ήταν το δεξιχέρι του Παπαγεωργόπουλου. Το πιο βασικό ξεχνάμε. Γαλάζιο κόμμα. Γαλάζιο και ο Παπαγεωργόπουλος. Και αυτό που σας λέγαμε απλά ότι το ΚΑΣ παραβίασε την απόφαση του, παραβίασε την απόφαση του μέσω του νόμου του 2002, ο οποίος στο άρθρο 42 ρητά προβλέπει ότι η μετακίνηση μνημείου λόγω τεχνικού έργου εξετάζεται μόνον όταν μετά από σχετικό επιστημονικό έλεγχο αποκλείεται κάθε δυνατότητα διατήρησης του στο περιβάλλον του. Κάτι το οποίο δεν έγινε εδώ πέρα. Το ΚΑΣ παραβίασε τον εαυτό του, τον ίδιο. Επίσης, να πούμε και κάτι ακόμα. Αν δεν κάνω λάθος, όταν και αν γίνει ποτέ το μετρό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εγώ κρατάω επιφυλάξεις με αυτά που έχουμε δει, η σταθμή της βασικής γραμμής της πρώτης είναι, αν δεν κάνω λάθος, 12. Από αυτούς τους 12 δεν βρέθηκαν μόνο στο σταθμό Βενιζέλου παντού αρχαιότητες, βρέθηκαν και αλλού. Και αλλού λύθηκε το πρόβλημα, γιατί βγαίνει τώρα ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι που είναι υπέρ της αποκόλλησης των αρχαιών και λένε, ναι, και λένε ότι συνεχώς υπάρχουν καθυστερήσεις και ότι είναι λίγο γραφικά όλα αυτά που λέμε για τις αρχαιότητες. Και ότι είναι λίγο πώς το πω, γραφικοί και οι αρχαιολόγοι που λένε για την αξία του μνημείου κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι οι μηχανικοί και οι αρχαιολόγοι της πόλης κατάφεραν στις υπόλοιπες περιπτώσεις και βρέθηκαν λύσεις. Δεν είπαν δηλαδή και στους 8 σταθμούς που βρέθηκαν αρχαία να σκάψουμε για παράδειγμα μέχρι κάτω για να βρούμε. Αλλά εδώ βρέθηκε μοναδικής αξίας. Ναι, για να πούμε για την αξία που αναφέρεις. Είναι η μοναδική διατηρημένη ατόφια ανακάλυψη σε ολόκληρη την περιοχή μας, που καταλαμβανόταν κάποτε από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και χρονολογείται στη σχετικά άγνωστη ύστερη Ρωμαϊκή και πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, 4ο-9ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι μια ατόφια πόλη. Περνάει από πάνω η νέα Εγνατία και είναι από κάτω η παλιά Εγνατία του Βυζαντίου, ατόφια. Ναι, μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή μιλάμε. Και ακόμα και η μυθολογική της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, την καπιταλιστική, γιατί να το εκμεταλλευτείς αυτό τουριστικά και εμπορικά και πας να το καταστρέψεις. Ακόμα και από αυτή την άποψη. Μα μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους κυβερνήτες που μας αξίζουν σε κάθε ιστορική χρονική περίοδο. Οπότε όταν κάποιος γνωρίζει να αξιοποιεί μόνο παίζοντας διεθνώς τη χώρα του στα στοιχήματα, ενώ χρηματιστήρια, ομόλογα και ούτω καθεξής, δανεισμοί καινούργοι, δεν μπορεί ίσως να φτάσει καν το πνεύμα του σε τέτοια απλά μεθοδολογικά συμπεράσματα. Όλα τα έχουν μεταφράσει σε ευρώ. Ναι, ακούστε το αγκάθι που γι' αυτό δεν διατηρούν τα αρχαία τόφια. Συγγνώμη, Γιώργο, πριν το πεις. Ναι, πες. Ένα πολύ ωραίο που κυκλοφόρησε στο Facebook και μου άρεσε είναι ότι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι τα ίδια άτομα που λένε να επιστρέψουν τα μάρμαρα. Ακριβώς. Τα ίδια. Ακριβώς. Λένε τώρα να γίνει αυτό που μπορείτε. Δηλαδή. Και εδώ δεν θα το πεις καλά, μας κάνουν και δεν μας τα φέρνουν. Θα το πεις. Δεν θα το πεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να δίνουμε το δίκιο σε αυτούς που μας κλέψαν όλη την εθνική μας κληρονομιά. Με το φιρμάνι αυτό το πλαστό του Σουλτάνου. Αφού δεν νιώθουμε, αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αφού δεν νιώθουμε ότι αυτά είναι δικά μας. Mm-hmm. Είναι δικά μας, δηλαδή χύθηκε αίμα αυτά για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα καμαρώσουμε. Ακριβώς. Αφού δεν το νιώθουμε έτσι, καλά θα κάνουμε να πάθουμε ό,τι πάθουμε. Και θέλω να πω κιόλας ότι άμα γίνει αυτό που πάει να γίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα φτάσουμε σε σημείο να λέμε ότι ακόμα και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φερόντουσαν καλύτερα στα μνημεία μας. Γιατί κάτι τέτοιο έχει να γίνει από τα χρόνια που. Και μετά μας περάζει την Αγία Σοφιά που την έχουμε κάνει. Δεν κοιτάμε εδώ τι κάνει στον τόπο μας. Στον τόπο μας, δηλαδή. Ναι, αυτό εγώ το θυμάμαι ιστορικά να γίνεται τελευταίες φορές όταν οι χριστιανοί πηγαίνανε και πατούσαν τα μνημεία των εθνικών, των δεκαθεριστών δηλαδή στην Ελλάδα και χτίζανε από πάνω εκκλησίες. Από τότε πραγματικά ιστορικά μας τα πηγαίνουν. Έχουμε να δούμε τέτοια βεβήλωση ακριβώς. Ναι. Και για να καταλάβετε ότι όλο αυτό το πράγμα, αυτός ο εθνικός πλούτος που είναι ιερός και έχει κερδιθεί με αίμα, μεταφράζεται σε ευρώ. Αυτό συμβαίνει ενώ για το λόγο ότι τάχα κοστίζει 55 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω η διαχείριση του έργου. Η λύση, τέλος πάντων. Ναι, που δεν θα τιμαχιστούν τα μνημεία. Η νησί του ακριβώς, δηλαδή ότι το μνημείο θα μείνει στο χώρο του και δεν θα μεταφερθεί.
και ότι θα παραδοθεί το έργο το 2026. Τα γκάφια δηλαδή είναι αυτά, ότι θα παραδοθεί το έργο το 2026, λες και δεν περιμέναμε ήδη 30 χρόνια, που και ότι θα κοστίσει 55 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Σιγά τα λεφτά για αυτό το λόγο. Δηλαδή η κορυφαία έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Το 15 μας λέγανε θα γίνει το 17, το 17 μας λέγανε θα γίνει το 19. Εντάξει, αυτό που είπε και ο Γιώργος, άμα είναι να φτάσουμε το 26, ας φτάσει 26 από το να κάνουμε αυτό το έγκλημα. Ναι, δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε τόσα χρόνια. Και επίσης ξεχνάμε το βασικό, χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη ποτέ μετρό. Χρειαζόμασταν ρε παιδιά καλύτερη κατάσταση. Προσωπικά πιστεύω ότι με 2-3 μικρές κινήσεις θα μπορούσε να λυθεί αυτό το θέμα, με λίγο καλύτερη αστική συγκοινωνία, με λίγο μεγαλύτερα δημοτικά πάρκινγκ ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί. Έχουμε 3 δρόμους οι οποίοι είναι 3 λωρίδων για το κέντρο, δεν γίνεται να είναι φρακάρι. Είναι επειδή είναι ο αρχαίος θεσμός του διπλοπαρκαρίσματος που συμβαίνει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει γι' αυτό λύση, γιατί βλέπουμε ότι τώρα πάμε και σε άλλο θέμα. Που βλέπουμε ότι η αστυνομία συνεχώς σηκώνει από το τώρα είναι γιατί τώρα γνωρίζουμε. Ναι. Είναι να πάρουν χριστουγεννιάτικο δώρο και παίρνουν τα μπονουσάκια των προστίων. Ναι, ό,τι και να είναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει χώρος να γίνει πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί. Στις εισόδους της πόλης, το έχω ξαναπεί και επειδή είχα παρατηρήσει μια έρευνα ενός φίλου από μια διπλωματική εργασία στο Πολυτεχνείο. Το ότι αν μπορούσαν να αξιοποιηθούν 2-3 είσοδοι της πόλης. Όπως π.χ. η είσοδο στην Αγίου Δημητρίου και πέρα στο Καφτατζόγλιο, το αξιοποιείται το πενταόροφο πάρκινγκ κοντά στα πανεπιστήμια. Ναι, απίστευτο. Όπως τα δικαστήρια. Εκείνο το πράγμα. Όπως επίσης στην ανατολική είσοδο να υπήρχε κάποιο δημοτικό πάρκινγκ μεγαλύτερο. Αυτό στο υπογράφω ότι δεν αξιοποιούνται επειδή υπάρχουν άκρες με τα ιδιωτικά πάρκινγκ στο Δήμο. Στο υπογράφω ότι σημαίνει αυτό. Ο Μπουτάρης έκανε χρυσές δουλειές με τα πάρκινγκ, παιδιά, με το ξεχνάμε. Αυτό το υπογράφω με το όνομα του πόνιμου. Μην κοιτάμε. Εμείς είμαστε και άτομα που τουλάχιστον εγώ και ο Τάσος. Που είμαστε κοντά στο κέντρο. Δεν γίνεται να μην είναι εύκολη συγκοινωνία και από τα δυτικά. Εννοείται. Παιδιά, είναι μια κοπέλα. Άλλη πόλη. Αυτό που είπε με τον ΟΑΣΤ, πάλι δεν μπορεί το λεωφορείο να δώσει τη λύση που μπορεί να δώσει το μετρό. Εντάξει. Μην τρελαθώ. Δηλαδή, τώρα με το μετρό θα μπορούσε να είσαι από δεν ξέρω πού, από την Πολύχνη, να είσαι κέντρο σε 1/4. Ενώ με το λεωφορείο δεν γίνεται να είσαι πάνω από 40 λεπτά. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε και Θεσσαλονίκη και σε σχέση και με την Αθήνα και με οποιαδήποτε άλλη πόλη και στο εξωτερικό. Έχουμε μια πολύ περίεργη γεωλογική κατανομή. Η Πολύχνη, ας πούμε, είναι και αρκετά ψηλά. Πρέπει να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Ναι, δηλαδή, δεν πρέπει όμως να διευκολύνουμε την. Ναι, μια βασική γραμμή πρέπει να βάλουμε. Δεν είναι κάτι φοβερό. Απλά εγώ λέω το απλό. Διαλύουμε κάτι που διατηρήθηκε χιλιάδες χρόνια και δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2026. Και δεν μπορούμε να δώσουμε 55 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Να πούμε όμως και την άλλη άποψη. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι αυτή η πρόβλεψη για το 2026 δεν ισχύει. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι μπορούν να το υλοποιήσουν νωρίτερα. Και η πλάκα είναι ότι ήδη θα υπάρξει καθυστέρηση, γιατί πάμε να ξαναλλάξουμε αυτό που ήδη έχει υλοποιηθεί, ήδη έχει ξεκινήσει. Μα αντιδρά η Europa Nostra, που είναι ο πανευρωπαϊκός οργανισμός για την πολιτιστική κληρονομιά, αναγνωρισμένος σύμβουλος και μη κυβερνητικός έντερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO, του πιο εγκεκριμένου οργανισμού για τη διεθνή κληρονομιά των εθνών. Και εμείς λέμε άλλα πράγματα. Δηλαδή η ίδια η UNESCO αντιβράβει μέσω της Europa Nostra. Που αναφέρει ρητά ότι η προσωρινή αφαίρεση και επανεγκατάσταση των αρχαιοτήτων θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυσική κατάσταση των αρχαιοτήτων, καθώς και βραστική μείωση της αυθεντικότητας. Το αναφέρουν ρητά. Έπρεπε, νομίζω, η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο ενδιαφέρεται για πολιτιστικές αξίες και για την εξύψωση του ανθρώπινου πνεύματος, κάποια ανακοίνωση, ρε παιδιά. Κάποια. Ασχολείται με άλλα. Και μας λένε ότι. Έχει να συμμαζέψει τον Τζόνσον. Ναι. Είναι και το αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Απλά να αναφέρουμε ότι μας λένε ότι θα παρούν τα αρχαία, θα τα αποφυγέψουν σε κάποια αποφύγη και θα τα έχουμε μπαμ μπαμ πίσω. Απλά υπάρχει προηγούμενο που αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί η επιστροφή των μνημείων που κανένας δεν την πιστεύει, αυτό συμβαίνει. Απράβο, έχουν και αυτό. Ποιος μας λέει ότι θα γυρίσουν κατά. Ναι, υπάρχει προηγούμενο στο σταθμό της Αγίας Σοφίας που ξυλώσαν και από εκεί τα αρχαία και είναι ακόμα αποφυκευμένα και καταστρέφονται σε αποφύγες χιλιόμετρα μακριά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό δεν τους πιστεύουμε. Γιατί ήδη έχει συμβεί με την Αγία Σοφία αυτό που φοβόμαστε. Τα ξυλώσανε και άντε γεια σας. Δεν τα δε κανείς. Δηλαδή, από όποιον να το πιάσει αυτό το ζήτημα, στην άποψή μας και των απλών πολιτών της Θεσσαλονίκης που είμαστε και εμείς γεννηπλάστικα, αντιβρά δηλαδή η UNESCO, αντιβράνει οι πολίτες, ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης, αλλά εντάξει, αυτοί ξέρουν. Εμείς δεν ξέρουμε. Γνωρίζω, παιδιά, άλλη εποχή που
η κοινωνία και ο λαός Θεσσαλονίκης θα μείνει τόσο άπραγος. Γιατί το σκεφτόμουν όσο βρισκόμουν στη Ρωσία, το πώς, επειδή ο Καζαντζίδης είχε δίκαιο, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος, αυτό, παιδιά, ισχύει περισσότερο από κάθε άλλο στίχο που έχω ακούσει από λαόγραφη. Και σε φέρεις στην Ελένη, όπου και αν ταξιδέψω, Ελλάδα με πληγώνεις. Καλά, δεν το λέω σωστά. Η Ελλάδα πάντα μας πληγώνει, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ήθελα να πω ότι μετά το σκοπιανό ζήτημα, η Θεσσαλονίκη προφανώς φτωχομάνα, ναι, πρώτος μας χτύπησε η κρίση σε σχέση με την Αθήνα, πολλά πράγματα, εδώ η επαρχία η δικιά μας πολύ πιο φτωχή από την στερεά Ελλάδα, αλλά αυτό με το σκοπιανό ήταν ένα τόσο μεγάλο χτύπημα για όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς κυρίως κατάγονται από την ελληνική ύπαιθρο στη Βόρεια Ελλάδα, κατά πλειοψηφία. Οπότε... Και είναι άτομα, συγγνώμη, Σιωκόπτου, που έχουν ήδη χαμένες πατρίδες, γιατί είναι φτωχομάνα προς φυγωμάνα η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, και μιλάω σπόδιες. Περισσότεροι είναι από Μικρά Ασία, από Πόντο, και δεν θέλουν να χαθεί έστω και δια του ονόματος και όλων των άλλων που θα προκύψουν με την κοινή επιτροπή για τα μνημεία κλπ. Όλα αυτά. Να χαθεί και η Θεσσαλονίκη δεύτερη του πατρίδα. Ακριβώς. Φαντάζεσαι να μας πούνε σκουπιάρι να τα δώσουμε. Πιστεύω, το πιστεύω. Γιατί, αυτό ήθελα να πω για την UNESCO, ότι πρέπει να επένδυει η UNESCO σε όλο αυτό το ζήτημα που γίνεται. Γιατί αυτά τα μνημεία είναι ελληνικά. Okay, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά αυτή η κληρονομιά ανήκει και σε άλλου λαού. Πρέπει να την απολαύσουν. Δηλαδή πρέπει να τη βράσει και η UNESCO. Γιατί εγώ, άμα ήμουν, ας πούμε, Άγγλος, Ισπανός ή οτιδήποτε, θα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα και να δω αυτά τα βυζαντινά μνημεία. Εγώ το λέω από την άποψη που είπες για την Επιτροπή. Ναι, που θα κρίνει σε ποιον ανήκει τι. Θεσσαλονίκη ανήκει. Πάρε εσύ ένα, πάρε εγώ δύο. Η Θεσσαλονίκη ανήκει στα Σκόπια, ναι. Άρα εμείς δεν επιτρέπουμε. Ναι, το πιστεύω. Να γίνει να το δει αυτή η λύση. Όποιος... Να το λέμε αυτό. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Πραγματικά, όπως είπαμε και μετά, οι ξένοι είναι πιο πατριώτες από κάποιους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Όπως και ο Μπόρις Τζόνσον, που έχει πει ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστρέψει την Ελλάδα. Και εδώ κανένα σχεδόν πολιτικό αρχηγό δεν το παραδέχεται φθαρσό. Αν το παραδεχτεί, θα πρέπει να αναλάβει και τι ευθύνε του. Ακριβώ. Στην Ελλάδα σίγουρα έχουμε ένα σύνδρομο, το σύνδρομο τη ευθυνοφοβία. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο. Και στη Στοκχόλμη. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, μην δοκιμάσουμε εθνικό νόμισμα, γιατί θα καταστραφούμε. Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι. Τώρα. Επειδή τα προβλήματα είναι πέρα και πάνω και από το εθνικό νόμισμα και από. Είναι ζήτημα κυριαρχίας. Είναι ζήτημα κυριαρχίας. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ακριβώς. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και ζούμε, είναι μια κανονιστική κατοχή. Όλοι φοβούνται να το παραδεχτούν. Εκεί έχω καταλήξει εγώ προσωπικά. Και γράφω και ένα προσωπικό δοκίμιο τις τελευταίες μέρες επ' αυτού. Φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, όπως κάνανε οι παππούδες μας, και να πούνε εντάξει. Δεν κάνουμε εμείς κομμάτι σε αυτόν τον τόπο. Πώς θα αλλάξει? Δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το επίπεδο ακόμα σαν κοινωνία. Δεν μπορούμε να πάμε στην παραδοχή του προβλήματος. Πώς περιμένουμε να λυθεί ένα πρόβλημα όταν στον κύκλο επίλυση ενός προβλήματος, ψυχολογικά μιλώντας, σκιαγραφώντας την περίσταση της κατοχής της Ελλάδος, πώς περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα όταν ακόμα δεν έχουμε αποδεχτεί το πρόβλημα? Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω. Εντάξει, είναι λίγο. Και με τι κόσμο συναναστρέφεσαι, δεν ξέρω, εξαρτάται. Τουλάχιστον εγώ από τον περίγυρό μου δεν έχω κάνει κουβέντα με άνθρωπο και να μην έχει παραδοθεί ότι ναι. Δηλαδή όταν μιλάμε, τον βλέπω, δηλαδή άμα του βάλει αυτού του προβληματισμού, σε κοιτάει όντω αποσβολωμένο, δεν ξέρει τι να πει. Σου λέει ναι, έτσι πως τα λες, έχει δίκιο. Και μετά πάει, δηλαδή εγώ έχω ακούσει πολλές φορές το τι κάνουμε. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε απάντηση στο τι κάνουμε. Και το τι κάνουμε βαραίνει όλα τα άτομα που είναι λιγότερο ή περισσότερο. Εννοείται αυτό το τραπέζι. Που λέμε ότι είμαστε πιο πολιτικοποιημένοι, ότι έχεις μια παραπάνω ευαισθησία, ότι για μένα απλά έχεις δει το πρόβλημα νωρίτερα από κάποιους άλλους. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάτι παραπάνω. Έχεις δει το πρόβλημα νωρίτερα. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Αλλά πρέπει όλοι μας, γιατί και μόνοι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε τη λύση. Καλώς κακώς. Γιατί τώρα αυτό που λέμε για τα αρχαία, εγώ. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι στο πόδι. Είμαι απεσιόδοξο να πω την αλήθεια. Μακάρι να βγω ψεύτης. Πιστεύω ότι μόνο με ακτιβιστικές δράσεις μπορεί πλέον να σωθεί η κατάσταση.
Ναι, να, εκεί που θα πάνε να τα ξυλώσουν, να πάμε να ξυλώσουν τα σώματά μας. Να μπει ο κόσμος της πόλης μπροστά και να πει όχι, είναι, φτάνει. Είναι από τα ζητήματα που χύνεις αίμα. Φτάνει πια με, δεν μπορώ πια με. Απλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι άλλο αίμα είναι έτοιμος να δώσει ο 20άρης, άλλο 30άρης, άλλο 40άρης, άλλο 60άρης. Και θλίβομαι, διότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο όπου ακόμα και οι γέροντες εισαγωγικά ή η ραχοκοκαλιά αυτής της κοινωνίας που ηλικιακά να το δούμε είναι οι πρεσβύτεροι, έχουν πέσει σε αυτή την παγίδα του να κατηγορούν τη νέα γενιά για απραξία και για έλλειψη. Είναι αυτό η ευθυνοφοβία που έλεγες, δηλαδή είναι δυνατόν να είσαι γονιός και να λες γιατί το παιδί μου δεν δίνει τη λύση. Δηλαδή στο σπίτι σου, γιατί όταν θα πάρεις μια απόφαση, το παιδί σου θα την πάρει την απόφαση. Αυτό το λένε περισσότερο. Εσύ θα την πάρεις την απόφαση. Αυτό για μένα δηλαδή θεωρώ ότι είναι, τώρα μην χρησιμοποιήσω βάρη χαρακτηρισμούς, αλλά είναι μεγάλο φάουλ. Ναι. Τη μεγαλύτερη γενιά. Κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα. Ακόμα και σε αυτό πήγαμε διέρη και βασίλευε, διότι πέσαμε, έχω να πω και εμείς οι νεολαίοι, στο άλλο ατόπιμα και παγίδα του συστήματος πίσω στο 2014, με εκείνα και τα σλόγγαν, τα κλείστε τους γέρους μέσα στα σπίτια για να μην ψηφίσουμε Πασόκινα. Στέφανος Χίος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πέσανε πάρα πολύ τότε εκεί πέρα. Και μπορώ να πω, επειδή κρατάνε ένα προσωπικό ημερολόγιο για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της χώρας εν περίοδο μνημονίου, ότι ανά καιρούς υπήρχε διαφορετική τοποθέτηση στρατοπέδων στην ελληνική κοινωνία. Και τότε άρχισε να βγαίνει αυτό το. Έχουν διαλυθεί όλες οι κοινωνικές δομές. Οι κοινωνικές τάξεις, οι κοινωνικές δομές, η οικογένεια, τα πάντα. Μας προβάλλουν δηλαδή τρελά πρότυπα. Όπως ας πούμε τώρα στη Φινλανδία. Με την καινούργια πρωθυπουργό, που μπράβο της και μαγιά της που τα κατάφερε να ορθοποδήσει τη ζωή της, όντας τέκνο μιας κατεστραμμένης οικογένειας. Η μητέρα της προήλθε από ένα χωρισμό με τον άντρα της και μετά σύναψε σχέση με μια άλλη γυναίκα και φτιάξε ένα ομόφυλο ζευγάρι, που αυτό το ομόφυλο γκέι γυναικείο ζευγάρι μεγάλωσε αυτή την κοπέλα. Αλλά δεν είναι άξια γι' αυτό το λόγο, ούτε είναι πρότυπο να βγαίνεις από μια διαλυμένη σκέτο οικογένεια. Ναι, και επειδή είσαι γυναίκα. Ναι. Αυτό θέλω. Για μένα από την περίπτωση της Φιλανδίας χάνουμε την ουσία. Για μένα η ουσία είναι άλλη. Ότι. Γιατί εδώ πέρα τα, πιστεύω και εσείς τα έχετε ακούσει αυτά. Ναι. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, λέει ο άλλος, θα ψηφίσω μικρό κόμμα, δεν θα βγει. Και λες, ωραία, και να μην βγει. Γιατί να μην υπάρξει μια σύμπραξη κομμάτων, ναι, για να κυβερνήσει. Και σου λέει, σύμπραξη. Εμείς τώρα δεν γίνεται να συμμαχίσουν δύο κόμματα και να συνεργαστούν. Και στη Φιλανδία, παιδιά, συνεργάζονται πέντε. Ακριβώς. Πέντε. Αυτή είναι για μένα η ουσία. Όπως και στο Βέλγιο υπήρχε κυβερνησία για 2-3 χρόνια, γιατί αυτό πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Είναι άλλο η κυβέρνηση, άλλο το κράτος. Το κράτος πρέπει να πάει σε αυτόματο πιλότο. Ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Αυτό το έχουμε τώρα, παιδιά, από τα χρόνια, ξέρετε, του Μακορδάτου. Αυτό τώρα εμείς δεν μπορούμε. Δεν αυτό δεν το ξεπεράσαμε. Ναι. Δεν μας άφησε η ιστορία να το ξεπεράσουμε. Δεν γίνεται να το παλέψουμε. Πρέπει να καταλάβεις, Γιώργο, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, όπως έβλεπα και στη Ρωσία, που για μας θα παραμένουν ταμπού, ίσως και για έναν αιώνα παραπάνω. Είμαστε πολύ καθυστερημένοι. Θεωρείς ότι έχουμε το χρόνο να μένουν ακόμα ταμπού? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι όχι, δεν έχουμε χρόνο. Παιδιά, ξεμείναμε από χρόνο από το 2010, ο χρόνος μας τελείωσε. Από εκεί και πέρα πάει αντίστροφα. Από εκεί πέρα κάθε λεπτό χάνουμε και κάτι, δεν είναι. Ξεκινήσαμε, τραβάμε μια οριζόντια γραμμή από το Καστελόριζο και από εκεί και πέρα απλά χάνουμε. Απλά χάνουμε και εκτιμένα. Το ζήτημα είναι το εξής. Γιώργο, σε ρωτάω, αυτό που έθεσες πριν ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τα έχουμε αποδεχτεί όλα εμείς ή οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα που τα παρατηρεί αυτά, με ένα υγιές και πιο ξεζουμαρισμένο πρίσμα, να το χαρακτηρίσω. Αλλά πείτε μου, τι κάνουμε, πώς αλλάζει η κατάσταση και πώς επιτέλους θα αρχίσουμε να βλέπουμε ξανά λίγο χαμόγελο και λίγο... Τι κάνουμε, για μένα το πρώτο είναι ενημέρωση. Ενημέρωση, ενημέρωση. Αναλύουμε το πρόβλημα. Αναλύουμε. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε κριτική σκέψη, να μην είμαστε τόσο εύκολα χειραγωγήσιμοι. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πετάει ο καθένας την παρούφα του και το να χρησιμοποιεί 2-3 έτσι λέξεις πιο πιασάρικες και να τσιμπάμε κατευθείαν. Δηλαδή αυτό που είπε ο Γιώργος πριν με τη Φιλανδία, πραγματικά, δηλαδή τα διάβαζα και λέω, ρε παιδιά, δηλαδή επειδή είναι γυναίκα
Και επειδή είναι οι γονείς της ήταν από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σημαίνει ότι θα είναι καλή πρωθυπουργό. Ναι, και αυτή η συγκεκριμένη. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε. Η Σάσα Μάρι, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, βγήκε και είπε ότι οι απεργίες του φιλανδικού λαού κάνουν κακό. Ναι. Είναι τόσο προοδευτική. Όπως επίσης προοδευτική είναι και η Άλις Βιέντελ, αν λέω το όνομά της σωστά, που είναι αυτή τη στιγμή η ηγέτιδα του Alternative for Germany, AfD, ενός κόμματος που αρχίζει να αυξάνεται ποσοστία στη Γερμανία, η οποία είναι λεσβία και καλά κάνει. Αυτά τα θέματα είναι. Δεν είναι θέματα. Ναι, δεν είναι θέματα επιλογής που λένε, είναι θέματα γενετήσιας ορμής. Θέματα ταυτότητας. Η οποία είναι ναζίστρια στην πολιτική της άμα τη δείτε. Αλλά επειδή είναι επειδή είναι ομοφιλόφιλη, είναι σωστή. Η Λεπέν δεν είναι γυναίκα, δηλαδή. Και εγώ, παιδιά, προσωπικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο προβάλλονται αυτά τα άτομα τόσο πολύ. Ενώ έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, ας πούμε έτσι. Γιατί άμα βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, αρχηγό κόμματος γυναίκα, και το παίζει και είναι και αυτή παιδί από ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια, θα σου πει αυτός είναι λόγος για να την ψηφίσω. Είναι φυλάς πλαχνή. Έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Δεν πειράζει. Είναι φυλάς πλαχνή. Εγώ νομίζω περισσότερο προβάλλουν αυτά τα πρότυπα παιδιά από κατεστραμμένες οικογένειες κλπ. Όπως η πρωθυπουργός της Φιλανδίας. Πιστεύω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους προωθούν περισσότερο για να λωτριώσουν εντελώς οποιαδήποτε κοινωνική και οικογενειακή δομή. Γιατί ο άνθρωπος όταν γεννιέται πρέπει να πατήσει κάποιες αξίες, έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να είναι άγραφος χάρτης εντελώς. Πρέπει να έχει κάποιες αξίες να πατήσει. Ενώ άμα βγεις εντελώς γυμνός στον κόσμο, δεν έχεις να ελπίζεις σε τίποτα, δεν έχεις να πιστεύεις σε τίποτα και γίνεσαι έρμεο πιο εύκολα. Τα ίδια δεν έλεγαν και με τον Ομπάμα. Δεν είναι μόνο. Επειδή είναι μαύρο. Επειδή είναι μαύρο, τα ίδια δεν λέγανε. Όπως νομίζω σε μια κατάληψη στο City Plaza που είχαν κάνει μια συνέλευση παλιά που έβγαινε ένας. Που έβγαινε και ο Κραμάκη τραγούδι που μια ανθρωπότητα φορτώθηκε και ο Ομπάμα να νομίζω ήταν, σοβαρή, νομίζω ήταν συνέλευση παλαιότερο City Plaza που έβγαινε ένας κύριος και μιλούσε για την υπεριαλιστική πολιτική του Ομπάμα και πετάχτηκε ένας από τον κοινό και του λέει θα μιλήσει εσύ λευκός για έναν έγχρωμο. Κατάλαβα. Τον κάνουμε στο τοίχο. Είναι αυτό που είχε πει ο Παζολίνη. Έχουμε πλέον αντίστροφο ρατσισμό, αντίστροφο φασισμό. Ναι. Δηλαδή τι σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν μαύροι εγκληματίες. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να δούμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Ξεκινάς από αυτό, από το μηδέν. Και μπορείς να έχεις τα καλά σου ή τα κακά σου. Δηλαδή θα πούμε τα αυτονόητα. Έχουμε μεσαίωνα και γίνεται μια επίθεση στην λογική. Εκεί πέρα έχω καταλήξει. Στη λογική. Εγώ έχω και από γνωστό μου. Μην πω περισσότερες λεπτομέρειες ότι. Λέει εσύ, είσαι ευνοημένος, είσαι άντρας και λευκός. Δηλαδή, εγώ που είμαι άντρας λευκός, δεν μου πετσοκόβουν τα εργασιακά μου δικαιώματα. Ο αγώνας είναι κοινός, ό,τι και να είσαι. Σύνταξη, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, αυτό ναι. Τι κολλήματα είναι αυτά. Ευνοημένος εν μέρη μπορεί να είναι κάποιος από την άποψη μου, εγώ είμαι Έλληνας. Α, και straight, είπε και straight. Α, είπε και straight. Κατάλαβα. Ευνοημένος είσαι μόνο από την άποψη ότι είσαι στην Ελλάδα ή στην Αγγλία και δεν μένεις στην Αφρική. Από αυτήν την άποψη εντάξει είσαι ευνοημένος. Αλλά όπου και να είσαι, ρε φίλε, πρέπει να κάνεις το κοινωνικό σου αγώνα. Και για αυτούς που ονειρεύονται αναρχικούς κλπ. Έναν κόσμο δίχως κράτος, δίχως έθνη κλπ. Αυτά για να έρθουν, ρε φίλε, ειδικά να μην έχεις κράτος. Διάβασε τι έχει πει ο Τρότσκι, τι έχουν γράψει κι άλλοι. Πρέπει να κάνεις τρελούς κοινωνικούς αγώνες και να αναβαθμίσεις τόσο πολύ την κοινωνία που το κράτος πια δεν θα χρειάζεται. Αυτό το έχουν πει όλοι, και ο Λένιν και ο Τρότσκι. Εσύ, ο μόνος αγώνας που κάνεις, ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πλατιάσω άλλο. Θέλω να προσθέσω αυτό. Είχα πάει με έναν φίλο μου σε ένα πάρτι στο Πολυτεχνείο. Ναι. Που ήταν ψέματα σε φεστιβάλ για το άσυλο. Oh, Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον. Ναι, ήταν σε φεστιβάλ για το άσυλο. Δυστυχώς δεν είχε πολύ παλμό. Εντάξει, το αφήνουμε αυτό. Είναι για άλλο θέμα κιόλας. Και παίζανε κάποια συγκροτήματα. Το τελευταίο συγκρότημα που θα έπαιζε ήμουν μπροστά στη σκηνή και δίπλα μου υπήρχαν τρεις αλλοδαποί. Τώρα δεν ξέρω τι ήταν οι άνθρωποι. Πρόσφυγες, μετανάστες. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν. Έτσι. Που ο κόσμος φυσικά σε ένα τέτοιο φεστιβάλ του αγκαλιάζει, δεν το συζητάμε αυτό και καλά κάνει. Έβλεπες όμως δίπλα από αυτούς υπήρχε ένα ζευγάρι. Ναι. Και ο ένας ο. Τι ήταν τέλος πάντων που είπαμε πριν, ο αλλοδαπός συνεχώς ενοχλούσε την κοπέλα. Συνεχώς. Έκανε μπάσιμο. Ναι, συνεχώς. Ναι.
Δηλαδή σε σημείο ακραίο κάποια στιγμή. Και τον βλέπει το αγόρι και τον κοιτάει στραβά. Και έτσι όπως έβλεπα εγώ το σκηνικό, ρε παιδιά, είμαι σίγουρος ότι έτσι και έκανε κίνηση το αγόρι της κοπέλας να κάνει κάτι, θα τον ξυλοφορτώναν όλοι. Έτσι όπως το λες, είναι. Θα τον ξυλοφορτώναν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντίστροφο. Αυτό δεν είναι σεξισμός. Σεξιστής είσαι μόνο αν είσαι λευκός, δηλαδή. Άμα είσαι μελαμψός, είσαι εκ των πραγμάτων είσαι ανώτερος άνθρωπος. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή στον αραβικό κόσμο αρνούμαστε ότι πολλές χώρες είναι σε χειρότερο μεσαίωνα από ότι είμαστε εμείς. Δεν έχουν κοινωνικές κατακτήσεις που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Προφανώς. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα υιοποιούμε όλα. Ούτε φυσικά λέμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως λένε κάτι τα φασισταριά. Μακρόνισο. Ναι, να τους πάσαμε στα ξερονίσια. Αν είναι δυνατό, δηλαδή είναι ή το ένα ή το άλλο. Μα έτσι μάθαμε οπαδικά να το βλέπουμε. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Η ανωτερότητα ενός πολιτισμού κρίνεται από το πόσο μπορεί να απορροφήσει τέτοια φαινόμενα. Εννοείται. Αλλά ακριβία, δεν είμαστε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Για το τι λύσεις μπορεί να παρέχει και να δημιουργήσει σε περίοδους κρίσης. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε αυτό το επίπεδο. Εμένα αυτό που είπες πριν, ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί αυτή τη στιγμή. Είναι διαδικό το σύστημα. Ναι. Μπορεί να δει ή άσπρο ή μαύρο. Ναι. Από χρώσεις γκρι δεν μπορεί να δει. Μα δες και την τηλεόρασή του. Είναι ή πώς τα λένε αυτά, MasterChef και όλα τα συναφή, ή ειδήσεις επίπεδου Sky και Αντένα. Είπαμε καλά μαγειρέματα, ο τραγουδιστές, που ακόμα και αυτός που νικάει τον τρώει η ψάφα. Και οι ειδήσει με Χατζηνικολάου να γλύφει από την κορυφή στα νύχια το κάθε Μητσοτάκη. Έτσι. Ή να μαλώνει με τον Αλαφούζο δια του Twitter για το ποιο είναι πιο διεθαρμένο. Τέλος πάντων. Τώρα ας προχωρήσουμε και στο δεύτερο μας θέμα. Αυτό που θα πούμε τώρα, αυτό το θέμα. Ή να μας λένε πόσο πολλοί οι Βρετανοί θέλουν να ξανακάνουν δημοψήφισμα για να διορθώσουν το λάθος τους. Ναι. Και είδαμε πώς διορθώσαν. Που ήρθε η τάπα και τους καπέλωσε για τα καλά. Και δεν το αναφέρει κανείς, έτσι. Ακριβώς. Γιατί συντηρητική. Το συντηρητικό κόμμα Αγγλίας, οι Τόριδες που λέμε, του Μπόρις Τζόνσον, νικήσαν με 43,6%. Το μεγαλύτερο μετά τη Θάτσερ. Ακριβώς. 365 εύρες και δεύτερη εργατική με τα χαμηλότερα ποσοστά τους από τη δεκαετία του 30, με 32,1% και 262 εύρες. Αυτή ήταν η απάντηση. Και εγώ προσωπικά, παιδιά, όταν ήρθα η ανακοίνωση αυτών των αποτελεσμάτων, μου ξενύχτησε για να τα δω. Χάρηκα, το κατευχαριστήθηκα, άσχετο με το τι θα γίνει, γιατί και η συντηρητική είναι τα έκανα τη Φάτσερ. Το καταχάρηκα. Με τους τόρες, έτσι, εδώ συζητάμε. Ακριβώς. Με το λαό της Αγγλίας. Το καταχάρηκα γιατί αυτή η απόφαση του Βρετανικού λαού ήταν αυτή τη στιγμή, για όσα έχω δει, το μεγαλύτερο ρήγμα στο απολυταρχικό, αυτοκρατορικό και αντιλαϊκό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τώρα μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι. Που με το που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα, η λίρα άρχισε να πετάει. Μην τα λέει. Αφού δεν θα καταστραφεί. Εγώ νομίζω ότι θα βουλιάξει το νησί. Δεν θα βουλιάξει. Ακριβώς. Αφού η ΣΥΑ έτσι μας είπε. Θα καταστραφούν. Και εκεί πρέπει να τονίσουμε. Η ΣΥΑ το είπε. Παιδιά, να πω κάτι. Εκεί πρέπει να τονίσουμε πως ακόμα και η Βασίλισσα, που πιο καθεστώς πεθαίνεις. Δεν υπάρχει. Η Βασίλισσα δεν είναι χαζή. Όταν βλέπει ένα λαό που είναι έτοιμος. Έστω και στα 90 φεύγατες, έτσι. Ναι, τον βλέπω όμως ότι είναι έτοιμος. Δεν θέλει κι αυτή να ρισκάρει. Έχει και μια ωραία φήμη να διατηρήσει. Τήρησε μια πιο. Ουδέτερη στάση. Ναι, μια πιο σωστή. Δεν έσωσε το μάτι προς τα κάτω. Σε σχέση με τον Κόρμπιν που συσπυρώθηκε, ενώ είναι αριστερός. Μέχρι και με το Σκοτσέζικο, το Εθνικό Κόμμα, το οποίο έχει ακροδεξιές πολιτικές. Το οποίο θέλει να αποσχιστεί από την Μεγάλη Βρετανία, τιμή του και γαμάρι του, αλλά για ποιο λόγο. Για να πάει στο μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δηλαδή να χάσει. Να διώξει τον μανδύα να βάλει άλλον. Που άμα θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, ας το κάνουν δια του δημοψηφίσματος. Με κάτι τέτοιους πήγε και πολέμησε μαζί ο Κόρμπιν. Και γι' αυτό και για άλλους λόγους ήρθε αυτή η ήττα που θα τους αναλύσουμε στη συνέχεια. Ο οποίος μπορεί σαν πρόγραμμα να είχε. Θετικό. Εννοείται ότι είμαστε πιο κοντά στις δικές του εθνικοποιήσεις. Αλλά όταν χαρακτηρίζεις έναν ολόκληρο λαό που θέλει τον Brexit ότι είναι ακροδεξιός, ότι είναι φασίστας, ό,τι. Ναι, αυτά τα αποτελέσματα θα πάρεις. Και κατόρθωσε. Κρατόρθωση προπήρια των εργατικών τώρα, σαν να λέμε. Να τα χάσει. Για να τα χάσει, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, σαν να λέμε η Κρήτη να γίνει μπλε. Ναι. Αδιανόητα πράγματα. Και όμως το κατάφερε. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος ήταν έτοιμος, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά από την ηγεσία των εργατικών και αυτή είναι σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι ο Κόρμπιν υποσχέθηκε γη και είδωρο. Δωρεάν υγεία, κοινωνική πρόνοια, χρηματοδότηση του εθνικού συστήματος Αγγλίας, το οποίο καταραίει. Αυξήσεις των μισθών, εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων, καταπολέμηση ενεργείας
και δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήραν το 1930, που ήταν τα χειρότερά τους. Γιατί δεν απάντησε το πώς. Ακριβώς. Και κατά δεύτερον, όντας και καλά αριστερός, πρόδωσε τη μεγαλύτερη επιταγή της αριστεράς. Που η αριστερά και νομίζω όλα τα πολιτικά ιδεόδητα σωστά πρέπει να υποστηρίζουν τη λαϊκή κυριαρχία. Αυτό το έδαψε με μια μαύρη γραμμή από πάνω. Δεν σεβάστηκε τη λαϊκή κυριαρχία. Πάντα η πολιτική τι είναι? Είναι η επιβολή των βουλήσεων της εκάστοτε κοινωνικής τάξης. Τώρα μην ξεχνιόμαστε, όταν λέμε κυριαρχία του λαού, καταλάβατε για ποιον λαό, πόσο οριοθετούμε τον λαό? Εννοούμε κυρίως, φαντάζομαι, όλοι συμφωνούμε, σε αυτούς που βιοπορίζονται, που πρέπει να δουλέψουν. Για να... Εντάξει, μιλάμε και για τον Κόρμπιν, ο οποίος είναι πολιτικός αδερφός του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μας είπε, τι μας είπε προσφυγικά, ότι είμαστε όλοι Αφρικανοί. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι είμαστε τέλος πάντων? Ο ένας μας λέει είμαστε Αφρικανοί. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μας λέει από την Ανταρσία ότι είμαστε όλοι Πακιστανοί. Βρείτε τι είμαστε, ρε. Δεν ξέρω τι είμαι. Όλα εκτός από Έλληνες. Δεν έχω πρόβλημα, απλά να μας πούν τι είμαστε. Όλα εκτός από Έλληνες. Να μας πούν τι είμαστε. Και πραγματικά να είσαι αριστερός όπως ο Κόρμπιν και να μην υποστηρίζεις τη δημοκρατία, που η δημοκρατία εκφράζεται περισσότερο με τη λαοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία, πραγματικά γι' αυτό το λόγο σου αξίζει να εκμηδενιστείς εντελώς. Είναι απίστευτο αυτό. Βέβαια, αυτό το ανέφερες και πριν, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Τζόνσον βγήκε έχοντας ως σύνθημα το Brexit, ναι, δεν σημαίνει ότι θα το υλοποιήσει κιόλας. Ακριβώς. Εγώ μέχρι να το δω. Κρατάω και πολύ καλά και επίσης και ότι θα γίνει είναι και με το ποιους όρους θα γίνει. Εγώ προσωπικά πιο κατάλληλο για τα δεδομένα της Αγγλίας θεωρούσα τον Farage και τον Brexit Party, που γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε. Γι' αυτό και δεν έφυγε ο Farage από το UKIP για αυτό το λόγο. Έφυγε επειδή είχε υιοθετήσει μια ισλαμοφοβική στάση αυτό το κόμμα, το UKIP, το οποίο πήρε 1% νομίζω, 0,1%. Φανταστείτε. Γι' αυτό τον κατηγορούσαν για φασίστες. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έφυγε και έφυγε στο Brexit Party με καθαρό προσανατολισμό να βγει η Ελλάδα. Καλό θα ήταν γι' αυτό. Να βγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πρέπει, είτε διαφωνούμε με την πολιτική στάση του Farage είτε όχι, πρέπει να τον επικροτήσουμε για την πατριωτική του στάση, γιατί κάλεσε όλο το βρετανικό λαό να υποστηρίξει τον Boris Johnson. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ το κόμμα του, το Brexit Party, πήρε 30,5% στις ευρωεκλογές, βγαίνοντας πρώτο σε ευρωεκλογές για τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή υποστήριξε, κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει τον Boris Johnson, πήρε μόλις 2%. Αυτό για μένα προσωπικά, έναν πολιτικό αρχηγό να το κάνει αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον πιο πατριώτη. Να καταπιέσει δηλαδή το προσωπικό του κέρδος και του κόμματός του για κάτι καλύτερο για την πατρίδα του. Γι' αυτό του αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια. Και ας το λένε ακροδεξιό, και ας είναι δεξιός, δεξιός είναι ο άνθρωπος, δεν το συζητώ, αλλά έκανε το σωστό. Και κάποτε σε αυτή τη χώρα, μέχρι και δεξί, κάναν κάτι σωστό. Να σου πω κάτι. Και τώρα είναι χειρότεροι. Να ξεχωρίσουμε λίγο, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι στην Ελλάδα ο κόσμος της έξω κοινοβουλευτικής αριστεράς, δεν παιδί μου, κτλ. Ότι αριστερός ίσον κάτι σαν δαίμονας, Βελζεβούλ. Ναι, και για το. Δεξιός είναι Βελζεβούλ. Και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή, και αυτό είναι γιατί τέτοια δεξιά είχαμε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι παντού δεξιά σημαίνει το ίδιο πράγμα. Ή παντού αριστερά σημαίνει το ίδιο πράγμα. Στην Νορβηγία δεν έχουν κομμουνιστές που πάνε σε κορυφαία επίπεδα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Και σε αυτή τη χώρα είχαμε δεξιούς τύπου Κανελόπουλου, ο οποίος εντάξει, είπε στον Αμερικανό στρατηγό, στρατηγέ μου, ιδού στρατό σας, στον Van Fleet, αλλά τουλάχιστον στη μεταπολίτευση, όταν ήταν αναγνωριστή. Ναι, το 1982 θυμάμαι. Όλη η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είπε, πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ΕΔΕΣ, αλλά δεν γίνεται να αναγνωρίσουμε το ΕΑΜ. Για τον απλό αυτό λόγο που λες. Το 1982 νομίζω έγινε και αποχώρησε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Που φυσικά ήταν από έναν πολύ δημοκρατή άνθρωπο κάτω από την ηγεσία του, τον Αβέρο. Πάρα πολύ δημοκράτη, δεν το συζητώ. Αλλά έστω και σαν στενό, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έδειξε ότι ήταν πατριώτης σε κάποιο βαθμό και έκανε αυτά τα τέρατα που έκανε. Τιμούσε τα παντελόνια που είχε και την κοινωνική ταμπέλα, τίποτα άλλο. Υπήρχε μια στοιχειώδη. Ναι, και εγώ που σας το λέω αυτό, δεν είμαι άνθρωπος συντηρητικών, πιστεύω. Τίνω προς την αριστερή πτέρυγα. Για να καταλαβαίνουμε και ποιοι είμαστε αυτοί που μιλάμε. Λέμε τα αυτονόητα και πρέπει να τα κάνουμε όλα νιανιά, να όλα ένα μήλο. Δηλαδή, λες κάτι. Άρα είσαι με αυτούς.
Ναι. Για να λες υπέρ του Κανελόπουλου, δεξιώσει. Τελείω. Δεν γίνεται να είσαι κάτι άλλο. Εμείς απλά στο ΕΠΑΜ πιστεύουμε ότι ο αγώνας είναι κοινός. Είτε σε δεξιό, είτε σε αριστερό, είτε σε κομμουνιστή, είτε σε συντηρητικότερο. Όχι, να σου πω και κάτι. Δεν γίνεται. Αν κάποιο πει κάτι σωστό, δεν γίνεται να το υιοθετήσει. Δηλαδή, επειδή θα πει κάποια άποψη με την οποία συμφωνεί ή συγκλίνει τέλο πάντων, σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με αυτόν. Από πού και σου πού. Πραγματικά δεν μπορώ δηλαδή να το καταλάβω. Δεν πρέπει να έχουμε παροπίδευση στο οτιδήποτε. Και αυτό που έκανε πραγματικό ο Βρετανικός λαός, το αξίζουν τα μεγαλύτερα συγχαρητήρια. Γιατί κατάφερε να υπερκεράσει μια μαζική εσωτερική και εξωτερική προπαγάνδα ότι θα καταστραφεί άμα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύπουλες μεθοδεύσεις δολιοφθοράς στην οικονομία από τη Τερέζα Μέη, που έκανε τα δύνατα δυνατά να υποβιλωθεί οικονομικά η Μεγάλη Βρετανία, για τις πιο απλές αλλαγές που θα έχει αν φύγει από το ευρωπαϊκό καθεστώς. Υπερκέρασε τη μεγάλη συσπήρωση των Remainers από τους εργατικούς του Κόρμπιν μέχρι και το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα και δεν πήγε πίσω μέχρι και σε φαινόμενα τρομοκρατίας που για μένα προσωπικά αυτό δεν έγινε τυχαία, όπως με τη δολοφονία της Τζο Κόξ των εργατικών. Ακριβώς, που, που ήταν ένα εργαλείο να γίνει επίκληση στο συνέστημα. Το 2016, μια εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα. Και στη Σουηδία νομίζω θα γίνει τα ίδια παλιότερα. Όταν είχαν κάνει και εκείνη δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πάλι τα ίδια είχαν γίνει. Και η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι σε σημείο 0. Έτσι, γυναίκα κτλ. Και η Σουηδία είναι στο σημείο 0 αυτή τη στιγμή. Έχει άπειρα γκέτο από τη μαζική μετανάστευση. Καταραίει. Άπειρα γκέτο. Και να πούμε για το Σκοτζέζικο Εθνικό Κόμμα που αναφέραμε αυτή τη στιγμή, πήρε ποσοστά 3%. Είναι το μεγαλύτερο κόμμα της Σκωτίας. Υποστηρίζει την απόσχηση από τη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζει να ενσωματωθεί στον ευρωπαϊκό ιστό. Και αυτό εμένα μου φαίνεται παράλογο, να αφήσει τον ένα μανδύα για να μπει σε έναν άλλον. Και έχει μεγάλες ομοιότητες με την καταλανική εξουσία. Γιατί και αυτοί υποστηρίζουν να αυτονομηθούν από την Ισπανία και δικαίωμά τους, γιατί ο καταλανικός λαός το ψήφισε και το υποστηρίζει με αίμα εδώ και δεκαετίες. Δεκαετίες από την καταπίεση που υπέστη από τον Φράγκο, που δεν τους αφήνανε ούτε καν να μιλάνε τη γλώσσα τους, ρε παιδιά. Τα πίστευα τα πράγματα. Αλλά και εκεί προσωπικά πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό είναι ξεπουλημένο. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, να θες να ξεφύγεις από την Ισπανία και να θες να μπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπεις τι τέρατα κάνει, που υποστηρίζει τους ναζιστές της Ουκρανίας, διαλύει Γιουγκοσλαβίες, μπαίνει στη Συρία και άλλα λοιπά. Μόνο αυτό. Και να φύγεις από το ηθικό κομμάτι, α το πω έτσι. Είναι ευημερία αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταστρέφεται. Πάλι καλά, δηλαδή. Έχει τα χαμηλότερα σημεία ανάπτυξής της. Αυτό ακριβώς. Γιατί να θες να μπει σε αυτό, δηλαδή. Γι' αυτό σας λέμε ότι είναι όλα αυτά παράλογο. Μάλλον γιατί υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Ναι. Αυτό που είπες. Και ο Κόρμπιν αυτή τη μεγάλη την ήττα την έφαγε, όπως σας είπαμε, λόγω του ότι έταξε γη και είδωρ χωρίς να μας πει πώς, και επειδή πάτησε δύο βάρκες. Μας είπε, εντάξει, ψήφισε ο κόσμος υπέρ του Brexit, αλλά μήπως να το ξανασκεφτούμε, μήπως είναι πιο σωστό να ξανακάνουμε ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Γι' αυτό ήταν. Αν ο Κόρμπιν στήριζε εξ αρχής το Brexit, θα είχε πάρει τρελά ποσοστά. 50%. Θα ήταν πρωθυπουργό. Θα είχε πάρει ποσοστά Γιώργιου Παπανδρέου πριν την αποστασία. Έτσι. Και εδώ να πούμε ότι εντάξει, σε μεγάλο βαθμό. Και θα συσπήρουν και πολύ τον κόσμο των εργατικών. Ακριβώς. Ο οποίος ήταν διχασμένος γιατί έχουν εσωτερική έρευνα πελώρια μεταξύ της πτέρυγας Κόρμπιν και της πτέρυγας Μπλερ, που είναι η νεοφιλελεύθερη πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Και εδώ να πούμε κάποια λόγια για τον Μπλερ. Καλώς ήρθατε. Μην ξεχνάμε ότι. Εγκληματίας πολέμου. Καλώς ήρθατε. Εγκληματίας πολέμου. Ακριβώς. Αυτή η προοδευτική αριστερή πτέρυγα των εργατικών υπό τον Μπλερ αποτελούνται από πλήθος εγκληματιών πολέμου. Τους συνεργάτες του Μπλερ με την επέμβαση κατά του Ιράκ το 2003. Την οποία επέμβαση ο ίδιος ο Μπλερ είπε ότι έγινε χωρίς καμία απόδειξη για τα χημικά όπλα που κατηγορούσαν ότι είχε ο Σαντάμ Χουσέιν. Και γι' αυτό το λόγο χάσανε τη ζωή τους 179 Άγγλοι στρατιώτες, πέρα από τους χιλιάδες του Ιρακινού λαού. Και το παραδέχεται ο ίδιος ο Μπλερ, και γι' αυτό το λόγο θέλουν να τον καταδικάσουν ως εγκληματία πολέμου. Θα μπει κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, εντάξει. Ναι, σίγουρα. Ναι, ποιος ξέρει, ο Κόρμπιν αυτή τη στιγμή θα. Νομίζω παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε, ναι. Ναι, οπότε ποιος ξέρει. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος τέτοιος. Σαν τύπου Μπλερ, δηλαδή. Άμα θεωρώ ότι το πρόβλημα ήταν αυτό, και δηλαδή δεν κάνουμε μία αυτοκριτική να αντιληφθούν ότι δεν συμβαδίζουν. Δηλαδή δεν γίνεται να λες ότι είσαι εργατικός
και να μην έχεις τον εργάτη δίπλα σου. Ακριβώς, και γι' αυτό χάσαν την ήττα στη δική τους στη γη. Και δεν γίνεται, εμένα αυτό με τρελαίνει, γιατί το βλέπουμε και από πολύ κόσμο και στην Ελλάδα αυτό, να θεωρείς ότι έχεις την απόλυτη αλήθεια, ότι έχεις να πεις το ανώτερο μήνυμα, ναι, καλά, το οποίο η μπλέμπα δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν γίνεται να μην κάνεις αυτοκριτική, δεν γίνεται να μην κάνεις βακελό. Αυτό ακριβώς που αναφέρεις είναι ο φόβος για το λαϊκισμό. Που ο λαϊκισμός γεννήθηκε στη ΣΥΠΑ με το λαϊκό κόμμα, το Populist Party, People's Party, το οποίο κατάφερε να σπάσει τον παραδοσιακό δικομματισμό μεταξύ δημοκρατικών και συντηρητικών. Και για αυτό το λόγο δέχτηκε αυτή την επίθεση ο λαϊκισμός, ως λαϊκισμός. Που λαϊκισμός ποιος ήτανε? Να μιλάς τη γλώσσα του λαού. Γιατί το People's Party τι έλεγε? Να γίνουν διαγραφές χρεών και άλλα πολλά. Που αυτό για την Αμερική πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος ριζοσπαστισμός που μπορούσε να προκύψει. Και γι' αυτό το λόγο από τη δεκαετία του 30 και μετά δέχτηκε μεγάλες επιθέσεις και καταστράφηκε πλήρως το People's Party της Αμερικής. Από εκεί γεννήθηκε ο φόβος για τον λαϊκισμό, που ακόμα και σήμερα μας το αναφέρουν συνέχεια. Ποια μας το είπε, η Κεραμέως ή η Μιχαηλίδου, ότι ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και η εποπία του 40 ήταν μη κατά τον λαϊκισμό. Ναι, και φιλοτικός πόλεμος. Ακόμα και τώρα μάχονται τον λαϊκισμό. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Αυτό γιατί γίνεται, για να κολλήσεις και τώρα ότι όποιος μιλάει ανάδε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και για πατριωτισμού και τέτοια που λέμε, είναι λαϊκιστής. Mm-hmm. Άρα εμείς είμαστε ενάντια σε αυτόν που πολεμήσαμε στην κατοχή. Το ίδιο φρός είναι για το κόσμο. Είναι η δικιά τους λογική. Τα πράγματα είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Η προπαγάνδα στα καλύτερά τη. Τι να πούμε. Ακαμαρώσει τα τέκνα σου. Και με όλα αυτά που λέμε. Δεν το κατάφερε ο Γκέμπελς. Να τρελαίνει οι μερικές φορές. Δεν το κατάφερε ο Γκέμπελς. Το ήξερε αυτός. Ναι. Έβλεπε μακριά. Και εδώ να πούμε ότι συνεργάτης του Γκέμπελς ήταν ο πατέρας του πικραμένου. Α, καλά. Που είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο όνομα στη Νέα Δημοκρατία. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο πατέρας του ήταν ο υπεύθυνος για τη διακίνηση των εντύπων του Γκέμπελς. Και ο παππούς του πρωθυπουργού. Γνωρίζουμε τη γνωστή του ιστορία. Α, συγγνώμη, ο πατέρας. συγγνώμη, παιδιά. Ναι, πατέρας. ναι. Τα ενίκο μη ενδύμα. Συγγνώμη. Ναι. Και σε όλα αυτά που λέμε γεννάται το ερώτημα ότι. Το εξής ερώτημα. Εντάξει, οι Βρετανοί ίσως καταφέρουν να ξεφύγουν μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι συντηρητικοί τόρυβες του Μπόρις Τζόνσον είναι βέβαια τη Θάτσερ. Δηλαδή θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια θα δεχτούν μια εξαιρετικά μεγάλη εμβέλεια νεοφιλελεύθερη επίθεση. Αλλά τι λέμε εμείς εδώ, σαν ΕΠΑΜ και σαν απλοί σκεπτόμενοι νέοι πολίτες? Ο αγγλικός λαός θα ξεφύγει από τον ευρωπαϊκό μανδύα. Έτσι, θα έχει έναν εχθρό λιγότερο. Μπροστά του θα έχει ίσως έναν άλλο εχθρό, άμα οι τόρυβες στηρίζουν αυτή τη στάση. Και νομίζουμε ότι ο αγγλικός λαός θα τα καταφέρει να το υπερκεράσει αυτό το εμπόδιο. Είναι καλύτερο να έχει έναν εχθρό παρά δύο. Έτσι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Και ας πω και κάτι, είναι το σημαντικότερο το οποίο. Και τη Θάτσερ τη διώξανε, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το οποίο δυστυχώς εμείς δεν το έχουμε καταφέρει. Αν βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μια νίκη του κόσμου. Μια νίκη γενικά των κοινωνιών. Η μεγαλύτερη νίκη στην Ευρώπη. Τη δικιά σου κοινωνία είναι. Ναι, απλά δίνει ελπίδες. Μπορεί εμείς να τη δούμε να εμπνευστούμε, άστα να μην πετάμε χαρτά εδώ, αλλά είναι μια δικιά του νίκη, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να ξανακερδίσεις. Ο δικός μας ο λαός δυστυχώς δεν έχει καταφέρει. Δεν έχουμε λαό και γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι και η γενιά η δικιά μας. Συγγνώμη, και οι Άγγλοι έχουν παιδιά χειραφετηθεί, έχουν περάσει δικά τους ταμπού εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τόσο καθυστερημένος λαός όσο ο ελληνικός. Μην το ξεχνάμε. Σίγουρα, απλά σου λέω δηλαδή, αυτό τώρα που λέγαμε για τα αρχαία. Αν καταφέρεις να πάρεις μια νίκη, θα πεις ότι δεν πέρασε αυτό που θέλαμε. Ναι. Δεν έχουμε καταφέρει κάποια νίκη. Και πες αυτό που είπες πριν από την εκπομπή. Που εμείς ξεπατικώνουμε τα δικά μας αρχαία, ενώ λατρεύουν στο εξωτερικό τις μπανάνες και τις τσίχλες. Ναι. Καλά. Λατρεύουν την τσίχλα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Την έχουν βάλει σε μουσείο, παιδιά. Ή την μπανάνα εκείνη του κολλημένη με την ταινία στο τοίχο. Εγώ, επιστρέφοντας πίσω αυτό που είπες, Γιώργο, έχω να πω το εξής, ότι ένας ολόκληρος Μακρόν χρειάστηκε να ανεξαρτητοποιηθεί τόσο πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει την εσωτερική αντίσταση. Που προσβλέπει να γίνει και με τον Τραμπ. Τα βάλει και με τον Τραμπ. Συγγνώμη, προφανώς, αλλά αυτό
για τη γενιά που γεννηθήκαμε δεν ήταν ανήκουστο ότι η Γαλλία θα κάθεται στο ίδιο τραπέζι μόνη της με τη Ρωσία ή την Αμερική. Εντάξει τώρα, συγγνώμη, αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Διότι ο γαλλικός λαός είναι από πίσω και λέει μαγκά. Δεν γίνεται άλλο. Ο οποίος δεν έχει σταματήσει να και το πληρώσαν με χαμένα μάτια και άλλα πολλά. Με τις πέρας. Αυτά που ονειρεύεται ο Άδωνης. Απλά ο ελληνικός λαός σε σχέση με το γαλλικό βρίσκεται πίσω έναν αιώνα τώρα. Δηλαδή αυτοί κάναν τις κομμούνες, μετά εμείς κάναμε τις δικές μας επαναστάσεις, τώρα κάνουν αυτοί αυτά, εμείς ίσως κάναμε. Για να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει να παρομοιάζουμε. Και εκεί βέβαια εξαγοράστηκαν. Να μηδενίζουμε και τις προσπάθειες του δικού μας του λαού. Έχουμε κάνει, για παράδειγμα, στο. Εμείς τελειώσαμε το 80. Να σου το πω από την ανάποδη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτοί που λες οι προοδευτικοί. Μέσα σε ένα μήνα του κατακτήσανε. Ό, τότε είχε όμως εξαγοριστεί. Εμείς μιλάμε για τη γενιά την τελευταία. Κόσμος, δεν μιλάμε για τους παλιούς. Ο κόσμος δεν έκανε κάτι. Γιώργο μου, προφανώς. Γιατί και εμάς εξαγορασμένοι ήταν πολύ στρατιωτικοί, αλλά κατάφερες και δημιούργησε ένα φαινόμενο το οποίο. Ναι, εμείς. Παγκόσμιο που ήταν ο ΕΑΜΕΛΑΣ. Εμείς αγωνιστικά. Δεν κατάφερε άλλη χώρα να κάνει κάτι πάνω. Εμείς αγωνιστικά σβήσαμε από το 80 και μετά. Από εκεί και μετά. Θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για τις παλιές γενιές. Μιλάμε για τη δικιά μας τη γενιά. Για εμάς τους ίδιους και για τους γονείς μας, δεν μιλάμε για άλλους ανθρώπους. Αλλά γιατί και στη Γαλλία εξαγοραστήκανε με το Μάη του 68 και τα λοιπά. Ποιος το καπέλωσε αυτό το κίνημα? Ο Μιτεράν, παιδιά. Ο Μιτεράν άσκησε πολυμένος. Που κλείνει μουσεία στη Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης και της Κουμούνας. Και για να καταλάβουμε τι έρχεται, το έγραψε και ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ σε ένα πολύ καλό του άρθρο τώρα τελευταία. Έρχεται ο νέος ευρωπαϊκός κόσμος του Γκάι Βέρχοφστατ. Ο Βέλγος πρώην πρωθυπουργός, ηγέτης της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλος του κόμματος VLD του Βελγίου. Αυτό νομίζω έχει να κάνει με τους Φλαμανδούς περισσότερο. Και τι μας είπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μορφή, έτσι. Από την εικόνα και μόνο είναι μορφή. Τι μας είπε στις 15 Σεπτεμβρίου φέτος, μιλώντας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Νομεκλατούρας στο Συνέδριο των Φιλελευθέρων Δημοκρατών. Μας είπε ότι η παγκόσμια τάξη του αύριο δεν είναι μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε έθνη, κράτη, χώρες. Είναι μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε αυτοκρατορίες. Ο κόσμος του αύριο είναι ένας κόσμος των αυτοκρατοριών, στον οποίο εμείς οι Ευρωπαίοι και εσείς οι Βρετανοί πρέπει να τον υπερασπίζεστε, μάλλον μόνος προς τα συμφέροντά σας, τον τρόπο ζωής σας, κάνοντάς το αυτό πραγματικότητα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αφήνουμε τα έθνη και τα κράτη μας, τις διεκδικείς μας ως λαοί που ήρθαν με αίμα για αυτοκρατορίες. Γίναμε δηλαδή χιλιάδες χρόνια πίσω, βρεβερφέ. Πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει μέσα στη Βέρχοφστατ που σήκωνε την μπλούζα μπόλοξ του Brexit. Μπόλοξ του Brexit, αλλά άλλο την έφαγε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι όπως και να έχει, βλέπουμε ότι πλέον ξεδιπλώνεται αυτό το όραμα για το Ευρώπη 2025. Ότι πάμε σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Οι οποίοι είναι πιο ρατσίστα, έτσι, γιατί θέλουν να σβήσουν τους λαούς και τα έθνη για αυτοκρατορίες. Ενώ είναι ρατσίστα, μας προσδιορίζονται σαν προοδευτικοί. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για άλλη εκπομπή, να μαζέψουμε δηλώσεις τι έχουν πει κατά καιρούς. Mm-hmm. Και να βάλουμε quiz, ποιο το είπε. Δηλαδή τώρα, όταν έβγαινε ο Juncker. Αυτός ο αλκοολικός και έλεγε ότι δουσιαστικά οι λαοί δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για σημαντικά θέματα με δημοψηφίσματα. Και αυτό, δηλαδή, ο ορισμός του φασισμού. Αυτό που λες αντικατοπτρίζεται πάρα πολύ σε μια διαφήμιση που είχε γίνει για μια τουριστική εταιρεία, νομίζω, που ήταν ο Juncker ως προϊόν αυτής της διαφήμισης, που ήταν στην Ελλάδα και ήταν από πάνω του ένας σερβιτόρος στη ταβέρνα με μια ομπρελίτσα. Σαν σκλάβος. Το χτυπούσε ο ήλιος. Και τον προστάτευε με την ομπρέλα. Αυτό τον δελειρό, το συχαμερό μεθύστακα. Πραγματικά. Ή τον άλλο τον Ντράγκη. Που πραγματικά το στένος του σαν άντρας φάνηκε τότε με εκείνη τη. Από τη Σφέμερ ήταν. Που ανέβηκε πάνω στο τραπέζι του, πέταξε τα ευρώ στο κεφάλι και ο άνθρωπος δεν του απάντησε σιγοπή. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δειλοί μας κυβερνούν, φίλε. Μιλάμε για ανθρωπάκια που εμείς, ο καθένας μας ξεχωριστά, τους έχει δώσει τόση δύναμη που φαντάζομαι ανήκει. Δεν κατανοούμε πόσο εύκολα γυρνάει η ρόδα της εξουσίας. Δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Και πιστεύω γι' αυτό το λόγο είμαστε και έτσι, γιατί όλοι κοιτάμε ανήμποροι. Αλλά πραγματικά εμείς είμαστε οι άνθρωποι που τους δίνουμε δύναμη και πραγματικά μπορούμε να την πάρουμε πίσω, απλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι εύκολο, απλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Είναι δύσκολη απόφαση. Ακριβώς, δύσκολη απόφαση. Γενικά και σαν πορεία, εντάξει, δεν έχουμε δει ποτέ μια τέτοια εξέλιξη για να ξέρουμε. Εμείς προσωπικά σαν γενιά, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο σαν διαδικασία, γιατί
Είμαστε μια ζωή προτεκτοράτου. Δεν έχει μάθει να περπατάει. Είμαστε, μπουσουλάμε ακόμα και εμείς ζητάμε, όχι απλά να περπατάμε, να τρέξουμε ζητάμε. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά πρέπει να στοχεύουμε μακριά και α γίνει ό,τι θέλει. Ισχύει, εννοείται. Δεν το λέω, δεν είμαι απεσιόδοξο, αλλά μην το παρουσιάζουμε γιατί είναι απλό. Σίγουρα δεν είναι. Δεν είμαστε φεροβάμονες, είμαστε πατριώτες. Εγώ προσωπικά ένα στίχο έχω πάντα στο μυαλό μου. Τίποτα άλλο. Το καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβία και φυλακή. Πρέπει να πάψουμε ο καθένας μας να είμαστε κυρπαντελίδες. Ακριβώς. Και να δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει αν αυτό που θα πάμε να κάνουμε θα πετύχει, το πώς θα γίνει. Το θέμα είναι να πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να γίνει κάτι ριζοσπαστικό, άμεσα. Επαναστατικό, αυτό που φοβόμαστε να πούμε. Εμείς, ας πούμε, σαν ΕΠΑΜ, μπορεί να φαινόμαστε σε κάποιους συντηρητικοί, σε άλλοι μας λένε μπολσεβίκους, κομμουνιστές, αναρχικούς, μπαχαλάκηδες. Τα έχουμε ακούσει όλα εδώ πέρα. Πραγματικά έχουμε πάθει ανοσία. Αλλά... είχαμε ωραίο σχόλιο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ωραίο σχόλιο. Α, ναι. Ή ο άλλος που λέει γιατί δεν τους κατονομάζετε. Ναι. Τι θα προλάβουμε να πούμε. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς εδώ πέρα στην εκπομπή να δείτε κατά πόσο το απέχετε. Ένα απλό μήνυμα στείλτε και ελάτε να τα χώσετε, να ευχαριστηθείτε. Να γνωριστούμε, να δούμε ποιος θα παίρνει. Απλά καταλάβουμε ότι εμείς δεν είναι κάτι απλό. Αυτή η χώρα δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο και ξεκλούφει να είναι προτεκτοράτο υποκατοχή αυτή τη στιγμή, σε ακόμα χειρότερη μοίρα δηλαδή. Γιατί το προτεκτοράτο. Έχει κάποιους βαθμούς αυτονομίας. Ναι, παραδίδει την εξωτερική του πολιτική και την προστασία του υπό μια προστάτηδα δύναμη. Και εμείς λέμε ως ΕΠΑΜ να γίνουμε εθνικά κυρίαρχη χώρα. Δηλαδή κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Για να καταλάβουμε ότι δεν λέμε κάτι της πλάκας. Λέμε ό,τι πιο επαναστατικό μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Και ας μην λέμε ότι είμαστε, ρε παιδιά, αριστεροί. Και πιστεύω ότι εκτός κι αν και ο Καποδίστριας ήταν αριστερός και δεν το γνωρίζουμε. Ένας μου έλεγε πρόσφατα κάτι που είχα αναρτήσει για τον Καποδίστρια, ότι ντροπήσουν, υποστήριζαν έναν άνθρωπο που δεν ήταν έτσι, δεν υποστήριζε τα κομμουνιστικά επιβεβαίωση κτλ. Και του λέω, ρε άνθρωπε μου, εκείνα τα χρόνια καλά-καλά ο Μάρξ δεν υπήρχε. Δεν είχε προλάβει να γράψει ο άνθρωπος. Δεν υπήρχαν αυτά. Τρελαθούμε. Απίστευτα πράγματα. Και να το πούμε κι αλλιώς, δηλαδή, αν δεν υποστηρίζει τα κομμουνιστικά ιδεώδη κάτι προοδευτικό για την κοινωνία, δεν μπορεί να προτείνει, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ή εκείνο ή τίποτα. Ο κόσμος ξεκίνησε από Μάρξ, πριν δεν υπήρχε. Πριν δεν υπήρχαν. Που εγώ. Κοινωνικές δεν υπήρχαν. Εγώ υποστηρίζω με στένος τα λεγόμενα του Μάρξ, όχι το μαρξισμό όπω δημιουργήθηκε. Αλλά και πριν υπάρχουν πράγματα. Ο Μάρξ είχε γράψει ότι το ανώτερο επίπεδο που έφτασε η ανθρωπότητα ήταν η εθνική δημοκρατία. Να το σκεφτόμαστε και αυτό λίγο, ρε παιδιά. Ο Μάρξ το έγραψε, δεν το έγραψε. Έπρεπε, αυτά πρέπει να τα βάλει quiz. Αυτό γράφει. Ναι, ποιο είπε τι. Να το πούμε ποιο το είπε. Παιδιά. 0 στα 10. Βελόπουλο το είπε ή ο Μάρξ. 0 στα 10. Ας πούμε, άμα ρωτήσεις για τον Τρότσκι που λίγο τον ψιλοσκαλίζω, τι σημαίνει η διαρκή του επανάσταση. Ο χαμπάρι θα πάρουνε. Που η διαρκή επανάσταση του Τρότσκι τι ήτανε. Υποστηρίζω ότι οι λαοί πρέπει να αγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο να απελευθερωθούν, στη συνέχεια να πάνε σε διεθνιστικό επίπεδο να βοηθήσουν δηλαδή στην απελευθέρωση και άλλων λαών. Όπως πήγε να κάνει και ο Τσεγκεβάρα, αφού ελευθερώσει την Κούβα, να ελευθερώσει και τη Βολιβία και τον φάγανε, η CIA. Και το τρίτο και τελικό σκέλος να γίνει επανάσταση παγκόσμια. Αυτό είναι η διαρκή επανάσταση του Τρότσκι. Αλλά τι μας λένε οι σημερινοί αριστεροί, ξεκινάμε με διεθνιστικό αγώνα. Ρε Χαϊβάν, έχεις να ξεκινήσεις με το έθνος σου. Με τον τόπο σου. Να σου πω κάτι. Στο Wikipedia τα βρίσκεις αυτά. Όταν τον τόπο σου δεν τον αγαπάς. Είσαι μηδέν. Ναι, δεν τον αγαπάς αυτό, τον τόπο. Αυτό που λες, μου το έχει πει Παλαιστίνιος, που είναι στο μέτωπο Καναφάνη. Δεν μου το είπε δηλαδή η Έλληνας, μου το είπε Παλαιστίνιος. Λέγω, δεν θα δεχτώ αυτά που λένε άτομα από κόμματα όπως, ας πούμε, Ανταρσία, που μισούν κάποιοι, ένα βαθμό σε αυτόν τον άνθρωπο που μισούν την Ελλάδα. Δεν τον εμπιστεύω αυτό. Για τον απλό λόγο, ρε φίλε, εσύ νόμισες τον τόπο σου. Πώς θα πιστέψεις ότι εσύ θες να υποστηρίξεις το δικό μου τον τόπο, που εγώ τον τόπο μου τον αγαπάω. Για αυτόν τον απλό λόγο. Και μου το είπε Παλαιστίνιος. Δεν μου το είπε Έλληνας. Μα και αυτή είναι η παράνοια. Δηλαδή, πώς θεωρητικά λες ότι τάσσεσαι υπέρ του αγώνα του Παλαιστινίου, ο οποίος όμως θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του. Ναι. Δεν θέλει να μπει σε μια διεθνή επανάσταση, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλει να είναι νοικοκύρη στον τόπο του. Ναι. Ο Γκράμψη λέει: το σημείο εκκίνησης του αγώνα δηλαδή είναι εθνικό. Αλλά όλοι αυτοί μάλλον ήταν ακροδεξοί. Εκτός και αν, ρε παιδιά, βρεθούμε σε 20-30 χρόνια να είμαστε όλοι πολίτες του κόσμου που πρώτος ο Σοκράτης μίλησε για το διαβάσμα. Μα ο Γκάιο Βέρχοφστατ που το λέει. Ναι, ναι, απλά καταλάβατε με την πραγματολογική έννοια του όρου, όχι τώρα με τον Λάιχεφερ. Ούτε μας ενδιαφέρει πώς το λένε. Δηλαδή, από πού και πού πρέπει να μας ενδιαφέρει τι λέει ένας Βέλγος
για τη χώρα μας. Και γενικά δεν θα έπρεπε καν να ορίζεται η ζωή μας με τα λεγόμενα ενός Βέλγου. Δηλαδή είπαμε. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς τους λαούς? Ήταν να έρθει ο Λεοπόλδος, δεν μας τον φορέσαν τον Λεοπόλδο, μας φορέσαν τον Όθωνα. Τώρα έχουμε αυτόν εδώ πέρα. Ναι, δηλαδή, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, έχουμε εμείς σχέση περισσότερο με τους Γάλλους. Παρά με τους Σύριους, όχι με τους Γάλλους, συγγνώμη, με τους Γερμανούς, παρά με τους Σύριους, ας πούμε, μας βάζουν να μαλώνουμε και έχουμε κλείσει τις πρεσβείες. Που εδώ μας φέραν οι Γερμανοί με τη βαβαροκρατία, τις λεμιτόμους και τις γκυλοτίνες. Έχουμε περισσότερη σχέση με αυτούς, αδερφέ. Πώς το λένε? Ποιοι Σύριοι τώρα που έχουμε σχέση από τα αρχαία τα χρόνια, που βρίσκεις αναφορές από τους αρχαίους φιλοσόφους μέχρι και από τα ποίηματα του Καβάφη για την ελληνοσυριακή σύμπλευση? Τι να πούμε. Εδώ να κλείσουμε λίγο για το Brexit. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι είναι μια νίκη των λαών. Το αποτέλεσμα υπέρ των τόρυβων, έστω και αυτό των συντηρητικών, αυτοί καταφέρανε ακριβώς και θα υλοποιηθεί με Brexit χωρίς καμία συμφωνία. Δεν υπάρχει αριστερό, ούτε δεξιό Brexit, ούτε Brexit με συμφωνία. Καμία συμφωνία, ενεργοποίηση του άρθρου 50, νομίζω, ναι. Και αποχώρηση κατευθείαν τις μεγάλες Ιταλίες από εκεί. Τι να διαπραγματευτούν? Δεν υπάρχει ο λίγον ή πλήρως έγκυος. Έτσι είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αυτό πήγε να κάνει η May. Να δεσμεύσει ακόμα πιο ισχυρά την Αγγλία. Έστω και εκτός υποτίθεται Ευρώπης. Και εμείς, σαν ΕΠΑΜ, χαιρετούμε την απόφαση του αγγλικού λαού. Και άμα επικρατήσει ο φατσερισμός στους τόρυβες, ο αγγλικός λαός θα απαντήσει. Πάντως, έκανε αυτό που έπρεπε. Κανείς άλλος δεν έκφραζε καλύτερα τον Brexit και αυτοί νικήσανε. Απλά τα πράγματα. Να πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαστε υπέρ της πολιτικής των τόρυβων. Δηλαδή, μας χωρίζει χάος. Χάος. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε για στρατηγικούς σκόπους το κάνανε, για δικούς σκόπους δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Και μπράβο, εγώ θα πω για αυτό ο Τζόνσον. Βρήκε προς τα που πήγαινε το κύμα και το καβάλισε. Θα έλεγα σαν τον Τραμπ, ακολούθησε την τακτική Τραμπ. Ακριβώς. Ναι. Ναι, πώς να μην βγει επιβιαστημένο και ο Τραμπ όταν οι δημοκρατικοί αυτοκτονούν, όταν βγαίνουν από τα Wikileaks τα μύρια όσα για τη σχέση με το αραβικό κράτος, με την ISIS, τη Κλίντον κτλ. Οι άλλοι τι είναι δηλαδή? Το ίδιο πράγμα. Λέγαμε τότε και σφαγή με δημοκρατικό προσωπείο. Οι άλλοι και με τη Βούλα, δηλαδή οι άλλοι ξέραμε τι είχε κάνει. Ναι. Ο άλλος δεν είχε βγει, καλώς δεν ξέραμε τι θα κάνει. Δημοκράτης ήταν ο Μπλερ, δημοκράτης ήταν και ο Ομπάμα. Και άλλοι πολλοί. Εντάξει, παιδιά, συνήθως οι δημοκρατικοί κάνουν τις χειρότερες πόλεις. Ναι, και δημοκράτης ήταν και ο Κλίντον, που αυτή η οικογένεια πραγματικά έχει κάνει τα μπλε όσο που διέλυσε ολόκληρη η Ιουγκοσλαβία και άλλα πολλά. Η οικογένεια Κλίντον μπορώ να πω ότι είχε το μεγαλύτερο impact, συγγνώμη, το μεγαλύτερο αντίκτυπο, αρνητικό αντίκτυπο, επιρροή, κάθετος επιρροή σε όλο τον πλανήτη. Δεν ποτέ ξανά στην ιστορία. Αλλά ευτυχώς η Χίλαρη Κλίντον είναι ένα πολιτικό παλτό, ας μου επιτρέπει ο όρος, και γι' αυτό άκλαυτη. Ούτε να περπατήσει μπορεί πλέον. Άκλαυτη πάνε, άκλαυτη. Μόνο με τον Σάντερς ίσως έχουν κάποια ελπίδα, αλλά και αυτός απέδειξε ότι είναι αυτός που είναι, γιατί από τα Wikileaks βγήκαν emails που αποδεικνύουν ότι στο εσωτερικό των Δημοκρατικών είχε αποφασιστεί να υποστηριχθεί Κλίντον, ό,τι και να γίνει. Και να με φοβευτούν τα αποτελέσματα για να βγει Κλίντον. Οι Αμερικάνοι όπως είμαστε και εμείς. Με γνώση του άνθρωπου, έτσι. Δηλαδή, απλά εναλλάσσεται κάποιος την εξουσία, δεν αλλάζει. Ρε παιδιά, κορπορατισμό έχει έτσι. Μιλάμε για τη χώρα που πιο επαναστάτης υποτίθεται αυτή τη στιγμή, ότι είναι ο Τσόμσκι. Ο οποίος Τσόμσκι βγήκε και είπε ότι. Ναι, είναι στο DM25 ο Τσόμσκι. Με άλλους πολλούς. Και όταν φύγανε τα στρατεύματα, όσα φύγανε από τη Συρία, βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Διαμαρτυρήθηκε. Το είχα δει. Ναι, και όμως διαμαρτυρήθηκε ο Τσόμσκι. Όχι απλά αριστερός, που μου αναρχικός. Μάλιστα. Εντάξει, ο Τσόμσκι τώρα δεν είναι και κανένας ριζοσπαστικός γενικά, απλά για την εποχή του. Άμα προβάλλεσαι στην αμερικανική διανόηση, φυσικά και δεν είσαι ριζοσπαστικός. Κατάμε πλέον να λέμε τα αυτονόητα. Διότι... τα αυτονόητα που μπορείς να τα σκεφτείς, χωρίς να διαβάσεις καν, να το πω έτσι. Δηλαδή να βλέπεις το απλά το δίκαιο, ας το πω. Ναι, απλά ο Τσόμσκι λέει κάποιες αντικειμενικές αλήθειες. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι έχει φιλοσοφήσει, έχει πει και κάτι. Καλά, ναι, το παιδί δεν είναι γνωρίζει και πολλά. Έχω δει κάποια debate με το Φουκό που έκαναν στις προηγούμενες δεκαετίες. Για τη γλωσσολογία νομίζω έχει κάποιες αξιόπινες μελέτες. Ναι, ναι, και προσπάθησαν να τον περάσουν σαν κοινωνιολόγο, ανθρωπολόγο και τέτοια που καταλάβατε. Εντάξει. Δεν, ο καθένας στην Αμερική. Είναι όμως και στην Ελλάδα που βλέπουμε που ήρθε η Μιχαηλίδου και πάνε να την παρουσιάσουν σαν την επιτυχημένη σύζυγο με παιδί κτλ. Και εμείς πρέπει η πληβή να την ανοιχτούμε. Που από το Harvard έχουν βγει χειρότεροι. Εντάξει, παιδιά, αρχικά όταν δίνεις τόσα πολλά χιλιάρικα ανά έτος για διδακτρά, βασικά τι πιστεύουμε, πόσο δύσκολο είναι να το πάρεις το πτυχίο. Τώρα μεταξύ μας. Θέμα πόσο ασκάς είναι. Μα πραγματικά μέχρι και στη δική μου τη σχολή πλήρωνες και πληρώνεις το μάθημα. Γιατί κάποιοι καθηγητές κάναν ιδιαίτερα. Δεν είναι σφιχτέ. Δηλαδή η γενιά
των πατεράδων μας και των παππούδων μας, αυτά δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Ναι, είναι ταμπού. Δεν μπορεί να το πιστέψω. Καλά είναι θέμα να πληρώσεις για να το πάρεις. Ακριβώς αυτό εννοώ ότι είναι θέμα ταμπού. Ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξεπεραστεί στην κοινωνική λογική της κοινωνίας. Ότι ξέρεις, αυτό συμβαίνει. Κατάλα, αυτό ακριβώς εννοώ για να μην. Και είναι και στη γενιά μας αυτό. Δηλαδή, εγώ είχα γνωστούς, έλεγε για παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα που μου έχει τύχει. Έλα, με την ιατρική. Εγώ υποστήριζα και υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει σχολή που δεν αντιγράφουν οι φοιτητές την ώρα των εξετάσεων. Και μιλούσα με κάποιους συμφοιτητές και λέει, στην ιατρική αποκλείεται. Ή στην νομική αποκλείεται. Ναι, καλά. Δηλαδή έχουμε τέτοια ταμπού. Δηλαδή, σαν να λέει, ας πήγε νομική, ανώτερος άνθρωπος. Εδώ στα μεταπτυχιακά αντιγράφουν του κερατά. Που λες, όλοι είναι σοβαροί άνθρωποι μιας ηλικίας. Όλοι γιατροί και δικηγόροι, ναι. Οικονομολόγοι. Ας πούμε ο Κικίλιας, που είχε και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και έπαιζε και μπάσκετ παράλληλα. Ρε φίλε, τώρα πιστεύεις ειλικρινά ότι ο Κικίλιας, έτσι, τον βλέπεις, τον ακούς, εικόνα και λόγος. Δεν είναι το πρώτο μυαλό. Και έπαιζε μπάσκετ στην ΑΕΚ, στην Α1. Και πήρε πτυχίο ιατρικής και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, έτσι. Άμα το πιστεύεις αυτό, ρε, εσύ είσαι ο πιο αθώος άνθρωπος του κόσμου. Συγγνώμη, εντάξει. Ο Κικίλιας, πραγματικά. Εδώ ρε παιδιά, ναι, απλά μην ξεχνάμε άλλα πιο βασικά πράγματα. Βέβαια, είχαν υπουργό παιδεία στο Φίλι. Γιατί, που δεν είχε καν πτυχίο. Εάν έμπαινε στην προσωπική τη σελίδα, το βιογραφικό του ήταν ότι ήταν μέλος της ΚΝΕ. Ναι. Η σιδηροδρομία του αυτή ήταν, τα παράσημά του. Έχει θάρρος πάντως, γιατί πήγε στην ΑΣΟΕ όταν γινόταν τον ντου. Και φυσικά τον τραμπουκίζανε, τον διώξαν οι φοιτητές και καλά τον κάνανε. Έχει θάρρος πάντως. Και βέβαια ξαναλέω, μην πέφτουμε στη λούπα, γιατί μπορεί να γράψει κανένας από κάτω τα σχόλια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κράζουμε τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαστε με τους άλλους. Ούτε κατά διάνοια. Απλά τώρα αυτή είναι στα πράγματα. Και εμείς θέλουμε να μην ξαναρθούν ούτε η τώρα ούτε η πριν. Να έρθει κάτι καινούριο. Κάτι ριζοσπαστικό. Θέλουμε την κοινωνία πρωτοπόρο. Προσωπικά μιλώντας τουλάχιστον. Διότι... Αυτό μπορεί να σου πει είναι και λίγο αόριστο. Θεωρητικά και ο ΣΥΡΙΖΑ τη θέλει. Όχι, όχι. Την κοινωνία εννοώ όπως γνωρίζαν οι παππούδες μας πώς να είναι η κοινωνία πρωτοπόρη. Εννοώ χρειάζεται ατομική ευθύνη αρχικά, ατομική πράξη, η οποία μετέπειτα θα μετουσιωθεί σε συλλογική πράξη και από εκεί και πέρα το νερό θα μπει στο αυλάκι. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει, είναι το θέμα να μπει το νερό στο αυλάκι. Απλά προσωπικά βλέπω κάποια κοινωνικά εμπόδια που κατανοώ από κοινωνιολογικής άποψης για ποιο λόγο καθυστερούμε στην Ελλάδα να κατανοήσουμε κάποια πράγματα και για ποιο λόγο σε άλλα πρωτοπορούμε. Διότι απλά είμαστε ένας λαός που δρά με βάση το συνέστημα και όχι τη λογική. Και φοβόμαστε να απορρίψουμε και αφισβητήσουμε την εξουσία. Πριν μιλούσαμε για τις εμπειρίες στη Ρωσία, και εγώ τυχαίνει τώρα να διαβάζω ένα βιβλίο για τη σφαγή των Ρωμανόφ από τις εκδόσεις Φυτράκη, που αναφέρει όλο το ιστορικό και τα πριν και τα μετά της ιστορίας. Πολύ ενδιαφέρον και σύντομο βιβλίο, το διαβάστε αν θέλετε. Και στη Ρωσική Επανάσταση. Ακριβώς, ναι. Συγκεκριμένα εστιάζει ως προς τους Ρωμανόφ. Ο οποίος τσάρος Νικόλαος Ρωμανόφ είχε βάλει τη Ρωσία στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε τεράστιες ήττες, ο κόσμος βίωσε μεγάλη πείνα και φτώχεια και έτσι οι Ρώσοι επαναστατήσανε κατά του. Ήρθε μια μεταβατική κυβέρνηση η οποία δεν τα κατάφερε καλά και στη συνέχεια ήρθαν τα Σοβιέτ. Και αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι ότι αναφέρει στο βιβλίο πως καθώς μεταφέρανε την οικογένεια Ρωμανόφ από το ένα μέρος στον άλλον, από τη Μόσχα στη Σιβηρία και από το παλάτι, τα ανάκτορα σε κάποια άλλη κατεύθυνση, μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ερχόταν ο τσάρος σε επαφή με τους στρατιώτες και πήγαινε να τους δώσει το χέρι, τους χαιρετούσε στρατιωτικά και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον αυτοί που αναφέρουν το βιβλίο, δεν του ανταπέδιδαν το χαιρετισμό και τον κοιτούσαν με μηδιάματα και τον αμφισβητούσαν έντονα οι απλοί στρατιώτες. Καταλαβαίνετε. Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα μου φαίνεται ένα τρελό βήμα. Αυτό ακριβώς γι' αυτό λέω ότι ο Ρώσικος λαός, ειδικά, αν και βρίσκεται σε βιωτικό επίπεδο αρκετά χαμηλότερα από αυτά που είδα σε σχέση με την Ελλάδα, ακόμα και τώρα δηλαδή, μετά από 10 χρόνια κρίσης, μπορώ να πω ότι σε κοινωνικά ζητήματα είναι έναν αιώνα με δύο αιώνες μπροστά και σε θέματα θρησκείας και σε θέματα κοινωνικά και σε θέματα εκπαίδευσης. Είναι κάποια πράγματα τόσο δεδομένα που δεν μπορεί ο λαός να πάει πίσω, ακόμα και η φτωχολογιά. Και ένα τυχαίο παράδειγμα εννοώ για το θρήσκευμα που μιλάμε.
Αρχικά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, επειδή παρουσιάζουν τη Ρωσία ως μια ομοφοβική χώρα και όλα αυτά. Μπορώ να πω ότι καταλαβαίνετε, έχουν και εκεί το δικό τους κοινό και κοινωνία προσωπική σε αυτά τα ζητήματα ομοφιλοφίλων και ούτω καθεξής. Ωστόσο, για το θρησκευτικό ζήτημα, για παράδειγμα, βρισκόμουν με έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη κοντά στον Αρκτικό Κύκλο, σε μια μικρή πόλη, που ήταν πολύ γνωστός εκεί πέρα, και περάσαμε έξω από μια εκκλησία και έκανε το σταυρό του κανονικά, και είχαμε έτσι μια συζήτηση περί κράτους, εκκλησίας και τα συναφή, και κατέληξε στο να μου λέει το εξής, ότι εγώ προφανώς και δεν πιστεύω στον Θεό έτσι όπως μου τον ορίζει η Εκκλησία, απλά να γνωρίζω ότι είμαι Ρώσος πολίτης και πολιτιστικά είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Έμαθα σαν ρουτίνα να περνάω έξω από την εκκλησία να κάνω το σταυρό μου, π.χ. όταν ήμουν μικρός. Έμαθα ότι από τη στιγμή που δεν πειράζει κανέναν και δεν πειράζω κανέναν, όλα καλά, και για ποιο λόγο να αντιταθώ σε αυτό το πράγμα που ουσιαστικά προωθεί την κοινωνική αρμονία. Και ήταν ό,τι πιο ευφιέστατο έχω ακούσει τους τελευταίους μήνες από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπερβολικά... ίσως ο πιο φιλέλληνας άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Και μου το έλεγε με παράπονο το πώς εδώ βλέπει κάποια ζητήματα, γιατί έχει και σπίτι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια, και μου λέγε πώς τον στεναχωρεί που υπάρχει αυτή ακόμα η, δεν το πω ξενοφοβία, υπάρχει γενικά μια στασιμότητα και μια οπισθοχώρηση κοινωνικά σε διάφορα ζητήματα σε σχέση με τον ελληνικό λαό. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι ισχύει, και γι' αυτό το λόγο ακόμα δεν έχουμε ξυπνήσει, γιατί δεν έχουμε μάθει να αφισβητούμε με τη λογική, να βάζουμε συντεταγμένα ένα σχέδιο και να μπορέσουμε σαν λαός να το υλοποιήσουμε. Γιατί πάντα δρούσαμε με βάση το συναίσθημα. Για πάρα πολλούς και διάφορους λόγους. Και για περιβαλλοντικούς λόγους, διότι το κλίμα ευνοεί μια καλή ζωή εδώ πέρα και μια άνετη ζωή. Για μια πλειάδα λόγων, ο ελληνικός λαός είναι έτσι εδώ και δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Έχει τα καλά του, έχει και τα στραβά του. Εγώ προσωπικά έχω πίστη, γιατί μόνο αυτό μας έχει απομείνει, πίστη και ελπίδα, ότι τώρα που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι πλέον. Δεν έφτασα. Ήθελα να πω και κλείνω αυτή την παρένθεση πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι και θα αρχίσουμε να το νιώθουμε από το νέο έτος με τις εξώσεις από τα σπίτια. Προσωπικά αυτό πιστεύω ως τελευταίο μεγάλο και κέριο χτύπημα στη συνοχή, στην εναπομείνουσα κοινωνική συνοχή του ελληνικού πληθυσμού, ότι καθώς θα αρχίσουν οι οικογένειες να ξεσπιτώνονται, και πέρα θα είναι που θα αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες τουφεκές. Διότι ειδικά μπορεί να πέσουν και πριν. Ναι, διότι ανεξάρτητα ζητήματα. Ναι, απλά αυτό, αυτό φαίνεται, φέρεται να έχει τον λαό αμέτωχο, και έτσι θα μείνει ο λαός. Έτσι είναι προσχεδιασμένο να γίνει. Ωστόσο, σε αυτό το είδος το κοινωνικό ζήτημα, θεωρώ ότι όταν θα έρθει η ώρα των εξώσεων σε πολυκατοικίες, όπου ακόμα υπάρχει μια συνοχή και τέτοια, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι στις άλλες μικρές κοινωνίες που οι άνθρωποι ακόμα είναι πιο κοντά στα πρακτικά ζητήματα της ζωής, εμείς εδώ έχουμε ευνοχιστεί από διάφορες παραδόσεις, νιώθω ότι το νέο έτος, το επόμενο εξάμεινο, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ιστορικά οι Έλληνες την άνοιξη και το καλοκαίρι νιώθουμε θεοί, και και το υπόλοιπο μισό του χρόνου είμαστε drama queen. Προσωπικά. Ναι, αυτό μην το ξεχνάμε, είναι ένα ιστορικό γεγονός, ότι το κλίμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Και τώρα σιγά σιγά, επειδή κλείνουμε, να πω και κάτι που παρατήρησα τώρα τελευταία. Αυτή είναι μια σειρά που παίχτηκε το 2017, ήρθε στην ΕΡΤ το 2019, πριν λίγους μήνες. Και είναι η σειρά, ονομάζεται Τρότσκι. Την έχει δημιουργήσει το One Channel της Ρωσίας, που είναι το πρώτο μεγάλο και επίσημο κανάλι του ρωσικού κράτους. Και αυτό θέλω να το αναφέρω, γιατί γενικά πρέπει να πούμε ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Αυτοί που κυβερνούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή την εκάστοτε κατάσταση. Και θέλω να σας προτρέψω όσους να τη δείτε, γιατί πραγματικά όλα τα πρόσωπα της Ρωσικής Επανάστασης που δημιούργησε η Σοβιετική Ένωση, όλοι μα όλοι παρουσιάζονται σαν σατανικοί, βλοσιροί, ειδικά μα δείτε πώς βήχουν τον Στάλιν, σαν βρικόλακα. Τον Λένιν ως έναν ελαφρόμυαλο και τον Τρότσκι ως τον νεοσφόρο. Πραγματικά, δείτε το και το καταλάβετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι, τον Τρότσκι
Είναι αμφιλεγόμενο το λογενικό. Ναι, γενικά και βγάζω το καπέλο στο ρωσικό λαό το ότι τον κατηγορεί ακόμα και τώρα το κυρίως ελάττωμα που έχει να του προσάψει αρνητικό, ας το πούμε, είναι ο εθνομηδενιστικός του χαρακτήρας, το οποίο δείχνει τον πατριωτισμό του ρωσικού λαού. Mm-hmm. Και τον Στάλιν και τον Λένιν τον κρίνουν διαφορετικά. Και... ναι, απλά αυτή η σειρά δείχνει τη στάση του νέου ρωσικού κράτους και της ηγεσίας του Πούτιν προς τη Σοβιετική Επανάσταση. Πραγματικά, άμα το δείτε, θα το κατανοήσετε πλήρως. Γιατί μέχρι και τον φωνιά του Τρότσκι, τον Μερκαντέρ, που είχε και τον σκότωσε στο Μεξικό, εκεί που είχε διαφύγει ο Τρότσκι, σταλινικός πράκτορας, τον παρουσιάζει ότι σκότωσε τον Τρότσκι αμυνόμενος. Γιατί πρώτος ο Τρότσκι του όρμηξε, που ήταν παππούς τότε. Και τον σκότωσε με την αξίνα. Βέβαια, έχει απίστευτες ιστορικές ασάφειες και δεν δείχνει σε κανένα βαθμό το μεγάλο θεωρητικό έργο παρά τις πράξεις του Τρότσκι. Γιατί είχε πελώριο θεωρητικό έργο, όπως η θεωρία της Βιετνικής Επανάστασης και άλλες θεωρίες που είχε εκφράσει, παρά το τι έκανε. Άφησε μεγάλη πραγματεία πίσω του, πιστεύω. Και άλλο τροτσκιστές και άλλο Τρότσκι. Αλλά αυτό ισχύει και για. Για τους περισσότερους. Έκανε μεγάλα τοπήματα ο Τρότσκι. Εντάξει, μην ξεχάσουμε ότι είχε πάει στη μουσολινική Ιταλία και είχε κάνει περιοδία στην Ιταλία με τον Μουσολίνι. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε το καθεστώς του Μουσολίνι να ξεπληθεί ως δημοκρατικό. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά σήμερα. Ναι, νομίζω ότι είχαμε ξεκινήσει για 30 λεπτά με 45 ναι. εκπομπή. Θέλαμε να το κάνουμε, να το σπάσουμε σε κομμάτια για απλά να είναι πιο εύπεπτο, αλλά παρασυρθήκαμε. Είναι η επικαιρότητα, είναι οι καταστάσεις και ζούμε... Δεν γίνεται με αυτά που ζεις να μην... Ακριβώς, εντάξει, παιδιά. Ξέρω. Ζούμε σε καιρούς απόγνωσης. Mm-hmm. Για μας είναι ένας τρόπος έκφρασης όλο αυτό. Ναι, εξαδώσαμε. Ήρθε και ο σύντροφος από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι μια αλήθεια και πραγματικά, παιδιά, σίγουρα θα το επαναλάβουμε λίαν συντόμως το σημερινό. Μπορεί και πριν το νέο έτος. Σίγουρα δεσμεύομαι εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Οπα. Και θα ήθελα να πω ότι είναι μονόδρομος το να αρχίσει το μυαλό μας να λειτουργεί ως προς την αποδοχή και την έβρεση λύσης στις παρούσες καταστάσεις. Όχι αυτή η βυζαντινή μυρολατρία που μας mm-hmm. δέρνει, αυτός ο ραγιαδισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή καίγεται το σπίτι μας. Θα μαλώσει με την Άρβελε τώρα, πώς ναι, 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 ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή καίγεται το σπίτι μας και εμείς όλοι είμαστε και προσκυνάμε μέσα στην Αγία Σοφιά αυτή τη στιγμή, αν μπορούσα να κάνω ένα παραλληλισμό. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν πίσω την πόλη. Θέλουν πίσω την πόλη αυτή τη στιγμή. Που κάνεις το σπίτι σου, θες και την πόλη. Αλλά το κυλικείς... Είπε ο Παΐσιος, ρε. Α, το ξέρασα. Αφού μας είπε, θα περάσουμε 6 μήνες δύσκολα και μετά θα μας δώσουν οι Ρώσοι την Κωνσταντινούπολη. Εμείς μην κουνηθούμε. Εμείς θα πάθουμε τίποτα. Ναι. Θα καθόμαστε εμείς που μας έχουν εξεσκίσει. Mm. Όπως έλεγε ο Τζιμάκος, μας τρελάνε στα πέναλτι και δεν έχουμε τέρμα. Αυτό που αναφέρεις είναι πιο φαύλη μορφή του χριστιανισμού. Όχι των διδαγμάτων του Χριστού του ίδιου. Που κατακρίνει ο Νίτσε τον Αντίχριστο. Συγγνώμη. Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν ένα σκοτεινό άνθρωπο ο Παΐσιο, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά δεν γίνεται πρώτον να τον εμπορευματοποιούμε. Με τις παντόφλες κτλ. Και δεύτερον, σε κάτι που αν είπε, να βασιζόμαστε αυτό και λέμε αφού το είπε, εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να κουνηθώ με ένα πέμπτο. Όλα καλά θα γίνουν. Και ο Χριστός μπήκε στο ναό του Σολομώντα και ράπησε τους Φαρισαίους και τους λοιπούς, τους εμποράκους εκεί μέσα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό σύναφινα και χειρακίνη. Περίμενε και από τον Θεό, αλλά ο Θεός θα σε βοηθήσει άμα βοηθήσει τον εαυτό σου με τη δράση σου. Καθένας έχει το πιστεύω του. Δεν... Ο Θεός κοροϊδό είναι, να έρθει να σε σώσει ενώ εσύ δεν κάνει τίποτα. Το πιστεύω του, αλλά δεν γίνεται να νομίζουμε ότι θα έρθει μια ανώτερη δύναμη να μας λύσει τα προβλήματα. Δηλαδή ποιος θα σου διαγράψει τα χρέη, ποιος θα σου φέρει πίσω την ελευθερία στην κοινωνική, ποιος θα σου δώσει πίσω το πάρκο που βάζουν κάγκελα, ποιος θα σου δώσει πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω πράγματα που πριν 10 χρόνια ήταν αδιανόητα. Παιδιά, μας βιάζουν κοινωνιολογικά, μας βιάζουν. Εγώ θυμάμαι, συζητούσα με γνωστούς μου και έλεγα, παιδιά, πάμε σιγά σιγά να γίνουμε τριτοκοσμική χώρα. Και αυτό που ακούω εδώ και χρόνια, αυτά δεν γίνονται. Και κάθε χρόνο γίνεται. Όλο και κάτι γίνεται. Ακριβώς. Άρα αυτό μόνο το καταλαβαίνω, ότι δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
Τίποτα. Και δεν μιλάμε. Ακόμα για παράδειγμα, τι, να πω, τι θεωρώ. Ότι δουλεύει, παίρνει τα ένσημά σου και θα πάρει έστω και κάποια σύνταξη. Μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να πούμε το κράτο, κοιτάξτε. Τώρα ιδιωτική. Επειδή είμαστε δύσκολα. Θα φτάσουμε στι επενδύσει, ξέρω. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο. Εντάξει, ανοίγουμε άλλο. Να πει δεν θα παίρνει, δεν υπάρχει λόγο να έχει ένσημα. Θα δουλεύει απλά μέχρι τα 80-90 σου και ό,τι πάρει. Μετά λείπασμα. Παιδιά, για να κλείσουμε, εγώ προσωπικά, σαν τελευταία σκέψη, έχω να πω ότι οδηγός μου προσωπικός και πηξίδα σε οτιδήποτε και να συμβεί και αυτή τη στιγμή και οποιαδήποτε είναι το ακροτελεύτιο άρθρο του συντάγματος, τίποτα άλλο. Ακριβώς. Θυμάμαι να κάνουμε. 1-1-4. Ακριβώς. Θα φύγει. Κάναμε κοινωνιολογία Δευτέρα Λυκείου. Κάναμε κοινωνιολογία Δευτέρα Λυκείου και θυμάμαι την καθηγήτριά μου ακόμα και τότε είχαμε κάτι απλά, δηλαδή τώρα μπορεί να τα ανακαλέσω, που έλεγε. Αυτό το σύνταγμα επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Και θυμάμαι να μας εξηγεί. Και ήταν σαν παραμύθι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Έχουμε ένα σύνταγμα. Δηλαδή, παιδιά, έχει καταπατηθεί όλο το σύνταγμα και έχει μείνει η τελευταία διάταξη του τελευταίου άρθρου. Το σύνταγμα επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν έχουμε κράτος αν δεν το διεκδικήσουμε. Το λέει τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάτι από αυτό. Μόνο αυτό να κατακτήσουμε είναι επανάσταση. Αυτό ακριβώς. Μόνο αυτό να κατακτήσουμε. Να εφαρμόζει το σύνταγμα. Εδώ να κλείσουμε σιγά σιγά. Ο εγκέφαλος μπήκε στο φόνο μικροκυμάτων, νομίζω. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και πάλι. Και μια παράκληση, πείτε μας τις παρατηρήσεις σας, τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι θέλετε να βάλουμε, να προσθέσουμε, μάλλον να εμπλουτίσουμε την εκπομπή μας. Ακριβώς. Εμείς τώρα έχουμε σαν στόχο να βελτιώσουμε τον ήχο και να έχουμε εικόνα, αν γίνεται. Εικόνα πολύ σύντομα. Ναι, το παλεύουμε από πέρσι που ξεκινήσαμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Τεχνικές δυσκολίες και εμείς. Άμα σε πατήρες, να κάνεις. Πλην τίμιος. Καληνύχτα, ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Χαίρετε από Θεσσαλονίκη.